Λοιπόν, ήθελα να ευχαριστήσω για τη σημερινή φιλοξενία του ΕΜΠΑΜ και όλους εσάς που είστε εδώ. Η ώρα είναι 8 και 4. Είστε εδώ και ήρθατε να ακούσετε αυτή τη σημερινή διάλεξη και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέγομαι Χρήστος Γιντέρης, είμαι μέλος και της Πρωτοβουλίας για την Κοινωνική Αλλαγή, η οποία είναι μια ομάδα με κίνηση πολιτών που προτάσει την αλλαγή του συντάγματος. Το σύνθημά μας, ας το πούμε έτσι, είναι αλλάζοντας το σύνταγμα μπορούμε να αλλάξουμε το πολιτικό σύστημα. Είναι αλήθεια ότι όλος ο κόσμος στην Ελλάδα πρέπει να αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να αλλάξει το πολιτικό σύστημα. Νομίζω ότι είναι ένα από τα κυριότερα αιτήματα. Αλλά δεν είναι καθόλου αυτονόητο για τους πολίτες αυτής της χώρας, τουλάχιστον έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, ότι πρέπει να αλλάξει το σύνταγμα για να αλλάξει το πολιτικό σύστημα. Αυτό δεν είναι αυτονόητο. Όλοι λένε ότι πρέπει να αλλάξει το πολιτικό σύστημα, δεν έχουν αντιληφθεί τη σύνδεση του πολιτικού συστήματος με το σύνταγμα της χώρας. Γιατί λοιπόν είναι πράγματι έτσι, είναι αναγκαίο να αλλάξει το Σύνταγμα για να αλλάξει το πολιτικό σύστημα? Πρέπει λοιπόν να δούμε, για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, πρέπει να δούμε τι είναι Σύνταγμα. Σύνταγμα λοιπόν είναι ο θεμελιώδης, ας το πούμε έτσι, νόμος της χώρας. Είναι οι διατάξεις αυτές, οι νομικές διατάξεις, που βασίζεται σε αυτές όλο το σύστημα, το πολιτικό σύστημα της χώρας. Δηλαδή είναι ο νόμος ο οποίος με τον οποίο πρέπει να εναρμονίζονται όλη η νομοθεσία. Δεν υπάρχει νόμος ο οποίος δεν μπορεί να σταθεί κανονικά, νόμος ο οποίος να έχει τις αρτήτες με το Σύνταγμα. Δεύτερον, το Σύνταγμα καθορίζει τα κυριότερα πράγματα, τα δικαιώματα των πολιτών και την οργάνωση του κράτους. Τρία είναι τα πράγματα που καθορίζει το Σύνταγμα. Τα δικαιώματα των πολιτών, την οργάνωση του κράτους, πώς οργανώνεται το κράτος και βεβαίως ένα τρίτο πράγμα είναι πώς αναθεωρείται αυτό το πράγμα, πώς αλλάζει. Επομένως, από μόνο του αυτό το γεγονός, δηλαδή ότι πρώτον είναι ο ισχυρότερος νόμος του κράτους και με βάση αυτό πρέπει να θεσπίζονται όλοι οι άλλοι. Και κατά δεύτερον, ότι καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας του κράτους και τα δικαιώματα των πολιτών, καταλαβαίνετε τη σημασία. Γιατί δεν μπορεί να. Αυτός είναι ο νόμος ο οποίος θα καθορίσει το πώς θα λειτουργούν όλες οι εξουσίες. Και τι δικαιώματα θα έχει ο λαός. Ο στόχος λοιπόν είναι να καταδείξουμε, εφόσον είναι πράγματι έτσι, να αρχίσουμε να καταδεικνύουμε αυτόν τον ρόλο του συντάγματος και να δούμε με ποιες διατάξεις και με ποιο τρόπο, με ποιες επεμβάσεις μπορεί αυτό το Σύνταγμα να είναι τέτοιο, να έχουμε ένα νέο Σύνταγμα το οποίο θα οδηγήσει στην αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Συμφωνήσαμε και με την κυρία Λέγκα να γίνουν δύο συναντήσεις τουλάχιστον. Η πρώτη συνάντησή μας είναι η σημερινή. Στην πρώτη συνάντησή μας αυτή τη σημερινή θα γίνει μια αναφορά στη συνταγματική ιστορία αυτής της χώρας. Η δεύτερη συνάντηση θα αφορά την παρουσίαση του ίδιου του ισχύοντος συντάγματος και προτάσεων για την αναμόρφωση του, για την αλλαγή του και ένα νέο σύνταγμα στην πραγματικότητα. Είπαμε ότι θα πρέπει να προηγηθεί μία αναφορά στη συνταγματική ιστορία. Για ποιο λόγο? Νομίζω ότι έτσι όπως έχει φτάσει αυτή η χώρα, στο σημείο που βρίσκεται, χρειάζεται να γυρίσουμε όλοι πίσω. Χρειαζόμαστε, έχουμε την ανάγκη, εγώ τουλάχιστον την έχω, να γυρίσω πίσω και να κοιτάξω από πού ξεκινήσαμε. Ποια ήταν τα οράματά μας, αυτών των ανθρώπων που αγωνίστηκαν για να δημιουργηθεί το ελληνικό κράτος και στη συνέχεια που αγωνίστηκαν για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Ποια ήταν τα οράματα? Ποια ήταν τα οράματα των προγόνων μας? Για ποια πράγματα αγωνίστηκαν, για ποια πράγματα έχισαν το αίμα τους, για ποια πράγματα πέθαναν και πού έχουμε φτάσει εμείς σήμερα? Τι τα κάναμε όλα αυτά? Πρέπει λοιπόν να γυρίσουμε πίσω, να τα ξαναδούμε όλα για να μπορέσουμε να στήσουμε αυτό το κράτος ξανά και να μπορέσουμε να αποκτήσουμε ξανά ιδανικά που ίσως να τα έχουμε χάσει. Έτσι λοιπόν είπαμε να κάνουμε πρώτον μια συνταγματική ιστορία. Και νομίζω ότι η συνταγματική ιστορία πρέπει να ξεκινήσει
από τον Ρήγα, από τα οράματα του Ρήγα. Ο Ρήγας ήταν διαφωτιστής, ήταν οραματιστής, ήταν επαναστάτης ταυτόχρονα. Ήταν διανοούμενος, αλλά ήταν και επαναστάτης. Το όραμα του Ρήγα, ο Ρήγας αγωνίστηκε και ξέρουμε ότι δεν πρόλαβε να ζήσει την Ελληνική Επανάσταση, αλλά ξέδωσε σχέδιο συντάγματος, το οποίο εκδόθηκε και επιχειρήθηκε να διαρροθεί. Δυστυχώς συνελήφθη συντελέστη μαζί με άλλους συντρόφους. Παραδόθηκε στην Τουρκική στους Τούρκους και εκτελέστηκε στο Βελιγράδι. Ο Ρήγας μπορεί να πέθανε, αλλά με αυτό το μαρτυρικό τρόπο, αλλά το όραμά του και όλα όσα έγραψε ενέπνευσαν τον αγώνα της Ελληνικής Επανάστασης. Ο Ρήγας εξέδωσε ένα εμπόλυπο στρατιωτικό, εξέδωσε χάρτη και εξέδωσε και το Σύνταγμα και τον Θούριο. Το Σύνταγμα του είναι πραγματικά εκπληκτικής εμπνεύσεως. Είδαμε και προηγουμένως και στο ντοκιμαντέρ μερικές αναφορές που έχουν σημασία τεράστια ακόμα και σήμερα. Το Σύνταγμα του όσον αφορά τα τοπικά δικαιώματα είναι σχεδόν πλήρες, θα λέει κανείς ακόμη και από τότε. Αλλά δεν θα σταθώ στα τοπικά δικαιώματα. Θα σταθώ στην οργάνωση του κράτους που έχει σημασία σήμερα. Θα πω λοιπόν ότι δύο έτσι πολύ εντυπωσιακά στοιχεία για αυτό το Σύνταγμα. Το ένα είναι η πρόβλεψη δημοψηφισμάτων. Ότι δηλαδή ο λαός θα έχει το δικαίωμα να με συλλογή υπογραφών είτε να ακυρώσει νόμο που ψηφίστηκε πριν ακόμα εκτελεστεί, είτε εφόσον υπάρχει ένας νόμος που κρυθεί αργότερα ότι αυτός δεν μπορεί να προχωρήσει, δεν είναι καλός νόμος, πάλι με τον ίδιο τρόπο να προχωρήσει την τέταρτησή του. Αυτή η διάταξη που προέβλεπε το Σύνταγμα του Ρήγα είναι ένα ζητούμενο ακόμη και σήμερα. Δεν υπάρχει σήμερα, δεν έχει σήμερα με βάση το ισχύον σύνταγμα ο λαός το δικαίωμα με δημοψήφισμα να προκαλέσει μόνο το δημοψήφισμα για την κατάρτιση νόμου. Και αυτό το προέβλεπε ο Ρήγας το 18ο αιώνα. Ένα δεύτερο πολύ σημαντικό που έλεγε το Σύνταγμα του Ρήγα είναι ότι μια γενιά άνθρωποι δεν μπορούν να καθυποτάξουν να διατάξουν νόμου τις επόμενες γενιές. Σήμερα το Σύνταγμα το ισχύον λέει ότι οι μερικές διατάξεις που τις ονομάζει θεμελιώδης, όπως ας πούμε η μορφή του πολιτεύματος, δεν αναθεωρούνται. Δεν αναθεωρούνται δηλαδή ποτέ. Μπορεί να φτάσει κανείς άμα το πάρει αυτό σοβαρά και αν πραγματικά το δεχτεί απολύτως, μπορεί να φτάσει στο 3.000, δεν ξέρω, στο 10.000 μετά Χριστόν. Δεν ξέρω εγώ πότε και να λέει ότι αυτό απαγορεύεται το σύνταγμα, δεν θα αλλάξουν εδώ πέρα. Αλλά ο Ρήγας έλεγε άλλα. Ο Ρήγας έλεγε ότι μια γενιά, παραπάνω δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να μπορούμε εμείς να δεσμεύσουμε άλλες γενιές. Ο Ρήγας πράγματι λοιπόν ενέπνευσε και ενέπνευσε τον αγώνα της Ελληνικής Επανάστασης και ενέπνευσε και τα συντάγματα, τα επαναστατικά συντάγματα. Τα οποία και αυτά θα πρέπει να εξάρουμε το γεγονός ότι μέσα στις φλόγες της Ελληνικής Επανάστασης και μέσα στο σκληρό πόλεμο ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, οι Έλληνες επιχείρησαν να θεσπίσουν δημοκρατικά συντάγματα. Η όλη αυτή πορεία από τον Ρήγα μέχρι και τα συντάγματα της Επανάστασης είναι μια πορεία για την οποία νομίζω ότι εμείς οι Έλληνες πρέπει να είμαστε περήφανοι. Η πρώτη δηλαδή αυτή περίοδος, η επαναστατική, η προεπαναστατική και η επαναστατική περίοδος είναι μια περίοδος όπου οι Έλληνες έστρεψαν μέσα σε όλες αυτές τις δυσκολίες, είχαν να τα βάλουν με έναν φοβερό αντίπαλο, με όλες αυτές τις δυσκολίες να δείξουν το δημοκρατικό τους φόρμα. Πράγματι λοιπόν θεσπίστηκαν κατά την Επανάσταση τρία συντάγματα. Το Σύνταγμα της Επιτάβλου, το Σύνταγμα του Άσπρου και το Σύνταγμα της Τρισίνας.
Το Σύνταγμα της Επιτάβλου το 1822, το Σύνταγμα του Άσους το 1823 και το Σύνταγμα της Τρισίνας το 1827. Είναι δεδομένο ότι αυτά τα συντάγματα είχαν τις αδυναμίες τους, γιατί είχαν να κάνουν και με ένα συσχετισμό δυνάμεων σε αυτή τη χώρα. Ειδικά τα δύο πρώτα, η εξουσία ισορροπούσε ανάμεσα στο εκτελεστικό και στο βουλευτικό, με βέτο από τη μία και από την άλλη πλευρά, γι' αυτό και δεν λειτουργήσαν τόσο καλά. Το τρίτο σύνταγμα, το Σύνταγμα της Τρισίνας, εμφανίζεται αρτιότερο από τα άλλα δύο και πράγματι και αυτό έχει αξιομνημόνευτες διατάξεις που και σήμερα ακόμα μπορούν να αποτελέσουν παράδειγμα. Μία από αυτές τις αξιομνημόνευτες διατάξεις είναι η απόλυτη διέλευση των εξουσιών. Δηλαδή προβλεπόταν τότε ότι έχουμε τρεις εξουσίες βεβαίως, την νομοθετική, την οποία αποτελούσε η Βουλή και η οποία εκλέγονταν κάθε τρία έτη και ανανεώνονταν κατά το 1/3 κάθε έτος, κάτι το οποίο βλέπουμε για παράδειγμα σήμερα στη Βουλή στις ΗΠΑ, είδαμε μια αντίστοιχη διάταξη έτσι, στο Σύνταγμα των Ευρωπαϊκών που πρόσφατα έγιναν εκλογές για γερουσία και για Βουλή των Αντιπροσώπων. Τμηματική ανανέωση της Βουλής. Αυτή είναι η νομοθετική εξουσία. Η δεύτερη εξουσία ήταν η εκτελεστική, ο κυβερνήτης, ο οποίος εκλέγονταν για 7 χρόνια, και η δικαστική εξουσία, η οποία διακήρυξε το Σύνταγμα της Τρισίνας, ότι ήταν ανεξάρτητη από τις άλλες δύο εξουσίες. Σημειωτέων ότι υπήρχε απόλυτη διάκριση των εξουσιών, διότι η εκλογή του κυβερνήτη γινόταν με ξεχωριστές εκλογές από ό,τι για την Βουλή. Και επίσης ο κυβερνήτης δεν είχε δικαίωμα ούτε καν εισόδου στην Βουλή. Δεν μπορούσε να μπει στην Βουλή. Όχι μόνο δεν ήταν μέλος της Βουλής, όπως είναι σήμερα για παράδειγμα ο Πρωθυπουργός, αλλά δεν είχε καν δικαίωμα εισόδου παρά μόνο για να εξηγήσει στη Βουλή να δώσει αναφορά για την κατάσταση της χώρας. Και τίποτα άλλο. Όταν τον καλούσε η Βουλή, μια φορά το πρόγραμμα έδινε αναφορά, λογοδοτούσε για την κατάσταση της χώρας. Δυστυχώς, ο πόλεμος, τόσο κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά και ο εμφύλιος πόλεμος που είχε ξεσπάσει στη χώρα, μεταξύ των ανθρώπων, οδήγησε στην αναστολή των διατάξεων του Συντάγματος. Αποφάσισε δηλαδή η ίδια η Βουλή να μην εφαρμοστεί ποτέ το Σύνταγμα του 1927, αλλά να δοθεί η εξουσία στον κυβερνήτη του Περνάκη και Αποδίστρια και κάποια στιγμή, όταν τα πράγματα θα πάνε καλύτερα, να εφαρμοστεί αυτό το Σύνταγμα. Ο Καποδίστριας παρέλαβε τη χώρα σε άθλια κατάσταση. Αναγκάστηκε να εφαρμόσει σε μερικές περιπτώσεις και μια αυταρχικού τύπου διακυβέρνηση, είναι γεγονός. Αλλά ήταν τέτοια, δεν ήταν ο ίδιος αυταρχικός, δεν ήταν ο ίδιος, ήταν νομίζω οι περιστάσεις που επέμαναν να τη λήψει κάποιον μέλη. Ο Καποδίστριας ήταν ένας πατριώτης, αγωνίστηκε, τελικά δολοφονήθηκε το 1829 και μετά από αυτόν επικράτησε μια αναρχία μέχρι την έλευση του Όφου. Αυτή ήταν η πρώτη περίοδος συνταγματικής στη χώρα. Εγώ τη λέω η περίοδος των οραμάτων και η περίοδος του αγώνα. Δυστυχώς έκλεισε αυτή η περίοδος με την έλευση του Όφενα και με μια ήττα, ότι δηλαδή για να πετύχει η χώρα την ανεξαρτησία της, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την ιδέα της δημοκρατίας. Δεν μπόρεσε να συμβιβάσει δηλαδή όλο αυτό, οι αδυναμίες μας, το γεγονός ότι είχαμε αναγκαστεί να κερδίσουμε και κερδίσαμε την ανεξαρτησία μας όχι μόνοι μας, αλλά και με την βοήθεια ξένων δυνάμεων, οι οποίες έστρεψαν να σώσουν και να βοηθήσουν την Ελλάδα για να εξασφαλίσουν και τα δάνεια που θα δώσει. Δώσαμε ένα διπλωματικό αγώνα πέρα από στρατιωτικό, πετυχημένο με, αλλά αυτό είναι και τα αποτελέσματά του. Το αποτέλεσμα ήταν ότι η ιδέα της δημοκρατίας εγκαταλείφθηκε και ήρθε η μοναρχία. Εδώ λοιπόν ξεκινάει μια δεύτερη περίοδος, η περίοδος όπου ξεκινάμε στην πραγματικότητα από το μηδέν. Εκεί δηλαδή, όπου είχαμε αυτά τα οράματα,
και θεσπίστηκαν τρία επαναστατικά συντάγματα μέσα στη διάρκεια της επανάστασης, δημοκρατικά συντάγματα σε αυτή τη χώρα, φτάσαμε στο σημείο να αποδεχθούμε την ελαίο Θεό μοναρχία του Όθωνα. Και όταν λέμε ελαίο Θεό μοναρχία, λέμε ότι αποδεχθήκαμε την έλευση του Όθωνα και τα χωρίς να υπάρχει καν σύνταγμα στην χώρα. Δηλαδή, δεν υπήρχε, ο Όθωνας κυβερνούσε απολύτως. Απολυταρχικά, χωρίς κανένα δικαίωμα το δεσμεύει. Ξεκίνησαμε λοιπόν από το μηδέν. Η περίοδος της ελαίου Θεού μοναρχίας διήρκησε μέχρι, όπως γνωρίζετε, την 3η Σεπτεμβρίου του 1843. Είναι μια ιστορική μέρα και είναι η μέρα της εξέλιξης της επανάστασης 3η Σεπτεμβρίου. Η οποία επανάσταση οδήγησε στο πρώτο σύνταγμα από την Αλεξανδρία της χώρας, στο σύνταγμα του 1844. Η επανάσταση αυτή αποτελεί και αυτή οπωσδήποτε ένα παράδειγμα του αγώνα, ένα παράδειγμα για όλους εμάς σήμερα το πώς μπορούν να γίνουν τέτοιες αλλαγές. Είδαμε το μεγαλύτερο παράδειγμα για μένα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι που χωρίς να έχουν νομική παιδεία, πολλές φορές αγράμματοι, όπως είναι ο Μακρυγιάννης, έτσι, αντιλήφθηκαν την αξία του συντάγματος. Αντιλήφθηκαν την αξία του να υπάρχει σύνταγμα. Και απέτησαν σύνταγμα. Και το απέτησαν με έναν τρόπο ειρηνικό κιόλας. Δηλαδή, ο Μακρυγιάννης αναφέρει και τους λέει: δεν θα πείτε να πειράξετε τίποτα. Είναι συγκλονιστική η περιγραφή. Αξίζει κανείς να διαβάσει τα αποδημοτεύματα του Μακρυγιάννη για να δει πώς έγιναν όλα αυτά. Πώς οργανώθηκε αυτολιστικά. Πόσο κέρια ήταν η συμβολή του Καλέλη, που ήταν διοικητή τη Φρουρά των Αθηνών, του γραμματά τη Καλέλη, και πόσο οργανώθηκε αυτό. Έχει σημασία να δει κανεί τελικά και πόσο μερικά τυχαία γεγονότα μπορεί να συμβούν και να δώσουν. Γιατί έλεγε ο Καλέλη ότι εγώ πήγα μέσα, λέει, στο στρατόνα και φώναζα: πάμε έξω να τη διοικητήσουμε. Πάμε να πάρουμε και εδώ το σύνταγμα και του τράβαγα, λέει. Και έβαλε και κανένα στον δρόμο που περούσε και την ώρα το τράβαγα. Στην αρχή δεν είχε κανένα στον δρόμο. Και έτσι παρακινήθηκε ο κόσμος και άνοιξε να λέει φωτιές στα βουνά και εμφανίστηκαν μπροστά στον Όθωνα. Αλλά και εκεί εμφανίστηκαν μπροστά και είπαν ότι εδώ, όπως λέγαμε, πηγαίνει, δεν θα πειράξει τίποτα. Εμείς θα διεκδικήσουμε αυτό που μας αξίζει και αυτό που μας στέλνει μέχρι τώρα, αλλά θα το διεκδικήσουμε με ελληνικό τρόπο. Ο Όθωνας πάνω ότι αποδέχτηκε, κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς και αποδέχτηκε να δώσει σύνταγμα, να παραχωρήσει σύνταγμα. Πρόκειται περί παραχωρήσεων. Διότι εκλέχθηκε με συντακτική βουλή, η οποία ανέβησε σε μια επιτροπή και η επιτροπή έκανε ένα σχέδιο συντάγματος, αλλά στο τέλος το σύνταγμα το κύρωσε ο ίδιος Όθωνας, το σύνταγμα του 1844. Παραχώρησε σύνταγμα. Βέβαια το παραχώρησε, ονομάστηκαν και οι πλατείες συντάγματος, έτσι. Και ήταν το πρώτο σύνταγμα της χώρας. Δεν πρόκειται βέβαια για ένα σύνταγμα ανάλογο των επαναστατικών συνταγμάτων, ή φυσικά σε καμία περίπτωση δεν θυσιάζει τα οράματα του Ρίγα και όλα αυτά, έτσι. Είναι ένα σύνταγμα μιας μοναρχίας, έτσι, συνταγματική μοναρχία, και απλώς κατοχυρώνονται κάποια δικαιώματα, ατομικά δικαιώματα, ελάχιστα, και επίσης πλέον έχουμε μια νομοθετική εξουσία που κατά το ένα μέρος εκλέγεται από το λαό. Λέω κατά το ένα μέρος γιατί έχουμε δύο νομοθετικά σώματα. Σύμφωνα με το σύνταγμα του 1844, έχουμε δύο νομοθετικά σώματα, η Βουλή και τη Γερουσία. Η μεν Βουλή εκλέγεται από το λαό, η δε Γερουσία επιλέγεται από τον βασιλέα. Βέβαια με κάποια κριτήρια του αν ήταν κάποιο στρατηγό, αν έχει υπηρετή και ήταν βουλευτή σε εθνοσυνέλευση συνταγματική στα επαναστατικά συντάγματα, έχει κάποια κριτήρια τέλο πάντων. Αλλά παρόλα αυτά αυτοί επιλέγονται από τον βασιλέα. Το σύνταγμα του 1844 δεν είναι ένα δημοκρατικό σύνταγμα. Είναι όμω η αρχή ενό αγώνα των Ελλήνων για να φτάσουμε τελικά να πάρουμε αυτό που μας αξίζει, να φτάσουμε να πετύχουμε την αξιοπρέπειά μας.
να ξαναβρούμε την αξιοπρέπειά μας. Είναι λοιπόν η αρχή μια σειράς από ενέργειες, από αγώνες, μια σειράς αγώνων που οδήγησαν σε θέσπιση συνταγμάτων το ένα καλύτερο από το άλλο και έφεραν και με αντίστοιχη πρόοδο σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή κάθε φορά οδηγούσαν τη χώρα σε μια αλλαγή προς το καλύτερο. Σε αυτή την πορεία, που είναι το δεύτερο στάδιο για το οποίο θα σας μιλήσω, θυμίζω ότι το πρώτο στάδιο είπα ότι είναι τα οράματα και τα επαναστατικά στάδια. Το δεύτερο στάδιο λοιπόν ξεκινάει λοιπόν από το Σύνταγμα του 1844 και καταλήγει στο Σύνταγμα του 1927, με συγχωρείτε. Από το 1844 μέχρι το 1927 μεσολάβησαν το Σύνταγμα του 1864, το Σύνταγμα του 1911 και τα Συντάγματα του 1925-1927. Το Σύνταγμα του 1864 έρχεται μετά την πτώση του Όφου, ο οποίος, όπως ίσως θα θυμόμαστε, ανατράπηκε με μια δεύτερη εξέγερση το 1862. Μετά λοιπόν τη δεύτερη αυτή εξέγερση του λαού, ο Όφανας έφυγε, αποχαιρέτησε την Ελλάδα και αναζητήθηκε νέος βασιλέας και αυτός τελικά βρέθηκε στο πρόσωπο του Γιώργου. Επιπλέον, αναζητήθηκε ένα σύνταγμα. Το σύνταγμα του 1844 δεν προέβλεπε διαδικασία αλλαγής, καμία διαδικασία αλλαγής. Εδώ λοιπόν είχαμε σύμφυξη συντακτικής συνέλευσης πάλι, συντακτικής βουλής, εκλέφθηκαν αντιπρόσωποι και κατά τον ίδιο τρόπο όπως και την προηγούμενη φορά, ορίστηκε μια επιτροπή 20 αμελής περίπου, η οποία ανέλαβε την ευθύνη να εκπονήσει ένα σχέδιο συντάγματος. Αυτή τη φορά δεν ήταν τόσο σύντομη η διαδικασία όπως την προηγούμενη, που περίπου μέσα σε 2 μήνες είχε μολυνθεί το σχέδιο συντάγματος του 1944 και παρουσιάστηκε και μέσα σε 1 μήνα το κύριο Σιγκιόφωνας, αλλά κράτησε πάρα πολύ. Τελικώς, ψηφίστηκε το Σύνταγμα του 1864. Το Σύνταγμα του 1864 αποτελεί πρόοδο σε σχέση με το Σύνταγμα του 1844. Διότι κατοχυρώνονται καλύτερα πρώτον τα ατομικά δικαιώματα, κάποια ατομικά δικαιώματα. Προστατεύεται ο πολίτης περισσότερο σε περίπτωση παράνομης σύλληψης, προφυλάκησης κλπ. Κατοχυρώνονται κάποια άλλα δικαιώματα όπως το δικαίωμα του συνέχεστε, που δεν υπήρχε στο Σύνταγμα του 1844. Βέβαια και αυτό είναι λίγο. Το αναφέρω αυτό πάντα έτσι λίγο κομικό, το γεγονός ότι λέει ότι οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα να συνέρχονται ήσυχα και χωρίς όπλα. Προφανώς φοβήθηκαν την προηγούμενη φορά και σου λέει κάτσε να το διαρκώσουμε αυτό, να το ξέρουν. Εντάξει, να συνέρχονται μένα, να μην πάρουν και τα όπλα τους, γιατί τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν. Πάση περιπτώσει, προβλέπει επίσης αυτό που κάποιοι συνταγματολόγοι το ονομάζουν το Σύνταγμα του 1864, το λένε η περίοδος της βασιλευωμένης δημοκρατίας. Λίγο βαριά η λέξη κατά το λόγο. Πολύ βαριά. Δεν είναι δημοκρατία, δυστυχώς. Δεν μπορεί να την πει κανείς έτσι. Και στην περίπτωση του 1864, ο βασιλέας έχει τον έλεγχο και της νομοθετικής και της εκτελεστικής και της δικαστικής ουσίας. Διότι έχει το δικαίωμα να μην κυρώνει νόμους, εφόσον δεν του αρέσει, δεν του αρέσουν, είναι ο αρχηγός της εκτελεστικής ουσίας, έχει δικαίωμα να μην κυρώνει νόμους, άρα ελέγχει την νομοθετική ουσία, έτσι. Είναι αρχηγός της εκτελεστικής εξουσίας και βεβαίως και η δικαστική εξουσία επηρεάζεται από τον βασιλιά και από αποφάσεις των δικαστηρίων εκδίδονται εν ονόμα του βασιλέως, όχι εν ονόμα του λαού. Πρέπει να πω το εξής, ότι και στο Σύνταγμα του 1844, όμως όντως του 1864, βλέπουμε για πρώτη φορά κάποιες διατάξεις οι οποίες θα μας απασχολήσουν πάρα πολύ και μας απασχολούν πάρα πολύ σήμερα. Είναι οι διατάξεις περί ασυλίας των βουλευτών, αλλά και περί δίωξης των υπουργών από την Βουλή. Για πρώτη φορά λοιπόν διατυπώνονται τότε οι διατάξεις ότι οι βουλευτές, για να διωχθεί βουλευτής, απαιτείται άδεια της Βουλής. Επίσης, διατυπώνεται η διάταξη ότι η Βουλή έχει το δικαίωμα να κατηγορεί τους υπουργούς. Πρέπει να πούμε ότι αυτές οι διατάξεις τότε είχαν σημασία και είχαν αξία. Διότι αποτέλεσαν ένα αντίβαρο
εναντίον των υπερβολικών εξουσιών του βασιλέως, ο οποίος προκειμένου να, εφόσον μίλαγε τα πάντα, έπρεπε η Βουλή να έχει έναν τρόπο να αντισταθεί. Και επομένως, καλώς θεσπίστηκε τότε η διάταξη ότι η Βουλή, για να ασκηθεί δίωξη κατά βουλευτή, πρέπει να δώσει άδεια η Βουλή. Επίσης, καλώς ήταν προς το σκοπό της άσκησης πίεσης στο βασιλέα και, και στην κυβέρνηση, την οποία αυτός ήταν επικεφαλής, η διάταξη που έλεγε ότι η Βουλή έχει το δικαίωμα να κατηγορεί τους υπουργούς. Και άλλωστε έλεγε ότι είχε το δικαίωμα, δεν ήταν η μόνη που θα μπορούσε να το κάνει, απλώς είχε και αυτό το δικαίωμα. Αυτές λοιπόν οι διατάξεις τότε είχαν όντως ένα λόγο ύπαρξης. Γιατί οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι του λαού, δηλαδή οι βουλευτές, ήθελαν πρώτον να προστατευτούν ήδη από τον βασιλιά και δεύτερον να μπορούν και αυτοί ως αντιπρόσωποι του λαού να έρθουν στην κυβέρνηση που είναι και ο βασιλιάς και να τους πούν: μπορώ και εγώ να σε διώξω, μπορώ και εγώ να ασκήσω δίωξη. Αυτές όμως οι διατάξεις σήμερα έφτασαν να ισχύουν από τότε και οδήγησαν σήμερα σε ένα καθεστώς, αδικαιολόγητος απολύτως σήμερα λοιπόν, οδήγησαν σε ένα καθεστώς ασυλίας, προνομίων, ατιμωρησίας, το οποίο βιώνουμε δυστυχώς. Γιατί σήμερα δεν έχουν άλλο ύπαρξη. Επίσης, το 1875, και όχι το σύνολο, όχι με το σύνολο του 1864, αλλά από το 1875 νομοθετικά στην αρχή, καθιερώθηκε η λεγόμενη αρχή της δεδηλωμένης, το πρωτοβουλίο του Χαλάτου. Τι έλεγε η αρχή της δεδηλωμένης? Η αρχή της δεδηλωμένης λέει ότι η κυβέρνηση οφείλει να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής. Ποια κυβέρνηση? Είπαμε ότι η κυβέρνηση του βασιλέως, η κυβέρνηση στην οποία ο βασιλιάς ήταν ο αρχηγός της τελεστικής εξουσίας. Άρα και αυτό για την περίοδο εκείνη ήταν μια πρόοδος, για να μην μπορεί ο βασιλιάς να διορίζει πρωθυπουργό όποιον ήθελε. Και να μπορεί η Βουλή, η οποία ήταν το μόνο στήριγμα, το μόνο στοιχείο όπου ο λαός ασκούσε, έστω δια αντιπροσώπων, κάτι είχε κάποιο μερίδιο στην εξουσία, να μπορεί η Βουλή να λέει ότι εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη, δεν εμπιστεύω με αυτού εδώ που πάρει εσύ και πρέπει να συμμετέχω και εγώ. Δηλαδή να έχω άποψη εδώ πέρα και να έχω και άποψη απλώς, να αποφασίζω και εγώ ποιοι θα είναι στην κυβέρνηση. Αυτή η διάταξη λοιπόν, η αρχή τη δεδηλωμένη, ήταν πράγματι για την εποχή πρόοδος επίσης, που καθιερώθηκε το 1875. Θα δούμε όμως στη συνέχεια ότι και αυτή η διάταξη σήμερα, επειδή με αυτό το πολίτευμα πλέον που έχουμε τη προεδρευμένη κοινοβουλευτική δημοκρατία, δεν αποτελεί πρόοδο, αλλά αντιθέτως έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα και έχει οδηγήσει σε μια σύγχυση των εξουσιών. Και τελικά στο γεγονός ότι όλες οι εξουσίες ασκούνται από ένα πρόσωπο, από τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός έχει καταφέρει, όπως θα δούμε στη συνέχεια, να ελέγχει. Έχουμε αυτές τις διατάξεις με την αρχή της δεδηλωμένης και έχουμε μια καθαρή διάρκεια των εξουσιών. Και όχι με χωριστές εκλογές για κάθε εξουσία. Έχει καταφέρει με μία εκλογή, με εκλογή της Βουλής, να ελέγχει την εκτελεστική και την νομοθετική εξουσία και τελικά να ελέγχει και τα δικαστήρια. Αυτά λοιπόν ήταν οι εξελίξεις μετά το Σύνταγμα του 1864. Πράγματι είδαμε λοιπόν ότι το Σύνταγμα του 1844 ήταν μια συνταγματική μοναρχία. Κάτι ανάλογο είναι και το Σύνταγμα του 1864, λίγο καλύτερα με κάποιες βελτιώσεις. Ο Τρικούπης, ο οποίος τότε έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις και τις συνταγματικές, μάλλον στον εξυγχρονισμό, ας το πούμε έτσι, του κοινοβουλευτικού βίου, αλλά και στις πολιτικές εξελίξεις, ήταν ένας πολιτικός οπωσδήποτε έντιμος, αλλά και μορφωμένος και για την εποχή εκείνη έδωσε κάποια όθηση στο πολίτευμα και στο κοινοβουλευτικό βίο. Ο Τρικούπης είχε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αυτής της ανόρθωσης της χώρας και της αστικοποίησης, ας το πούμε έτσι, της χώρας. Προέβη σε μεγάλα έργα, όπως γνωρίζουμε, παράδειγμα, τη διόρυγα της Κορίνθου, το Σιδηροδρομικό Δίκτυο,
Δυστυχώς για αυτά τα έργα χρειάστηκε δανεισμό και ο δανεισμός οδήγησε στην κρατοπία. Δεν μπορέσαμε να τα απεξέλθουμε στα δάνεια αυτά. Ήταν και κάποιες συγκυρίες όπως η κρίση της Ταφίδας που λένε εδώ και τα λοιπά. Πάντως τελικά οδηγηθήκαμε στην κρατοπία και στην υποτέλεια. Η χώρα χρεοκόπησε, υπάρχει αυτή η φράση που λένε περίπου ότι την ιδιωτικού πιστοτικού δυστυχώς εκτοκεύσαμε. Έτσι λοιπόν φτάσαμε σε ένα σημείο πάλι. Ήταν η πρώτη ίσως μεγάλη χρεοκοπία. Μια μήνυ χρεοκοπία ήταν και εκείνη του 1843, έτσι, γιατί εκεί τότε πάρα περίπου είχε χρεοκοπήσει η χώρα. Λέμε ότι μετά από κάθε χρεοκοπία πάμε να αλλάξουμε περίπου θεσμικά και το κομμάτι τη χώρα και το σύνταγμα. Η χώρα ήταν υποτελής. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, αν έχω τον χρόνο να αναφέρω ένα περιστατικό έτσι, για να δείξουμε την υποτέλεια στην οποία βρισκόμασταν στην κατάσταση. Είναι το λεγόμενο περιστατικό Νίκολς. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Το γνωρίζετε, έτσι κάτι. Τι ήταν αυτό τώρα. Ο Νίκολσον ήταν ένας πρόξενος Άγγλος. Αποφάσισε με τη γυναίκα του να ανέβει στο Λικαβιτό. Ανέβηκε λοιπόν στο Λικαβιτό. Λίγο βρήκε ένας χωροφύλακας. Απαγορευόταν σε ένα σημείο να ανέβεις. Ο χωροφύλακας του είπε λοιπόν, δεν το γνώρισε. Και του είπε ότι δεν μπορείς να ανέβεις. Ο Νίκολσον κάτι του απάντησε υποκριτικά και ο χωροφύλακας τον ξενοφόρτωσε. Λοιπόν, γύρισε ο Νίκολσον πίσω και το αποτέλεσμα ποιο ήταν. Ότι η αγγλική πρεσβεία, η αγγλική κυβέρνηση, απέτησε από την αγγλική κυβέρνηση όχι μόνο να αποπεμφθεί ο χωροφύλακας, αλλά να παραταχθεί η χωροφυλακή στην πλατεία Συντάγματος και να ζητήσει συγγνώμη εσείς όλη η χωροφυλακή από τον Άγγλο, τον Νίκολσον, υπό την υπόκρουση του Εθνικού Ίδρυου της Αγγλίας. Το οποίο τι συνέβη. Ότι επικυβερνήσουν την Πούκη, έτσι. Το οποίο τι συνέβη. Αυτό για να καταλάβουμε πού βρισκόταν αυτή η χώρα και πού βρίσκεται εδώ και σήμερα, έτσι. Αυτή ήταν η εικόνα της χώρας. Δεν μπορώ να πω ότι ο Δικούπης θα προδότησε οτιδήποτε άλλο. Ήταν τέτοια η κατάσταση που δυστυχώς αναγκάστηκε να ανεχθεί αυτόν τον εξευτελισμό. Η χρεοκοπία οδήγησε σε μια κατάσταση ανάλογη με τη σημερινή. Επί πολλά έτη πολλά έτη παραπλής. Γνωρίζουμε ότι υπήρξε και ο ελληνοτουρκικός πόλεμος που λίγο έλειψε οι Τούρκοι να φτάσουν μέχρι την Αθήνα. Τους σταμάτησαν και στη Λαμία. Και αυτή η πορεία προόδου που είχε ξεκινήσει προσωρινά ανακόπηκε. Η απαρχή του επόμενου σταδίου προόδου ήταν το λεγόμενο κίνημα στο Βουδί. Το κίνημα στο Βουδί έγινε το 1909, δηλαδή περίπου 7 και 9, 16 χρόνια μετά την προκοπή του 1893. Η κατάσταση το 1909 δεν απήχε πολύ από τη σημερινή. Δηλαδή, η οικονομία της χώρας ήταν καταστραμμένη, το παλαιοκομματικό σύστημα δεν έλεγε να παραδώσει την εξουσία, δεν έλεγε να κάνει υποχωρήσεις σε τίποτα και η αίσθηση του κόσμου ήταν ότι ακόμα και τα εθνικά θέματα οδηγούνταν στην προδοσία. Σε ένα τέτοιο κλίμα που μοιάζει με το σημερινό, κάποιοι αξιωματικοί δημιουργήθηκε ο στρατιωτικός σύνδεσμος. Ο στρατιωτικός σύνδεσμος ήταν σύνδεσμος κατώτερων κυρίως αξιωματικών, όχι ανώτερων αξιωματικών. Επικεφαλής βεβαίως ήταν ο συνταγματάρχης της Ζορμπάς. Ο στρατιωτικός σύνδεσμος είχε κάποια αιτήματα. Οργανώθηκε και είχε κάποια αιτήματα απέναντι στη δική του ουσία. Η δική του ουσία έκανε το λάθος να υποτιμήσει και να περιφρονήσει το στρατιωτικό σύνδεσμο. Απευθύνθηκαν στον πρωθυπουργό Ράιλι τότε, ο οποίος τους έδιωξε. Πήγαν να το συναντήσουν για να το επιδώσουν ένα ψήφισμα και ο Ράιλι τους έδιωξε. Την επόμενη μέρα, αν θυμάμαι καλά, ήταν 15 Αυγούστου 1909 ή 14 Αυγούστου 1909, αφού αυτός τους έδιωξε, στο Βουδί έγινε εξέγερση. Μπορεί να είναι έτσι. Εκεί λοιπόν έγινε εξέγερση.
νομίζω ότι δεν έπρεπε να υποτιμήσει το στρατιωτικό σύνολο. Αναγκάστηκε να υποχωρήσει. Παρετήθηκε ο Ράλης, ανέλαβε ο Μαύρο Μιχάλης. Και για μία περίοδο μηνών υπήρξε μια προσπάθεια να από τις δύο πλευρές να έρθουν σε κάποιο, ας το πούμε έτσι, συμβιβασμό. Δηλαδή, ο στρατιωτικός σύνδεμος επέβαλε αιτήματα, διαπίστωσε ότι υπήρχε λαϊκή, ότι είχε τη λαϊκή υποστήριξη, η οποία αυξανόταν κάθε μέρα και αυξανόταν. Το Σεπτέμβριο άρχισαν να γίνονται διαδηλώσεις στην Αθήνα με, αίτημα, με αιτήματα πολιτικά και αλλαγής του πολιτικού συστήματος. Και από την άλλη πλευρά, το ισχύο το πολιτικό σύστημα, προκειμένου να διατηρήσει την εξουσία, προέβαλε σε κάποιες υποχωρήσεις. Έφυγαν οι διάδοχοι του θρόνου από το στράτευμα, δύο υπουργοί από το στρατιωτικό σύνδεσμο μετήχαν στην κυβέρνηση, νομοσχέδια ψηφίζονταν, ερχόταν στην Βουλή από τον ίδιο το στρατιωτικό σύνδεσμο και ψηφίζονταν, ερχόταν και ψηφίζονταν χωρίς να μπορούσαν να οι βουλευτές ήταν μαριονέτες, από πάνω στην Βουλή τους παρακολουθούσαν και δεν μπορούσαν να κουνηθούν. Και υπήρχε ένα τέτοιο κλίμα. Βεβαίως το πολιτικό σύστημα προσπαθούσε να αντιδράσει όσο μπορούσε. Κάποια στιγμή έφτασαν σε αδιέξοδο. Για να λυθεί αυτό το αδιέξοδο, ο στρατιωτικός σύνδεσμος σκέφτηκε να καλέσει την Ελλάδα τον Βενιζέλο. Ο Βενιζέλος ήταν μια προσωπικότητα που είχε ήδη παίξει κάποιο ρόλο σημαντικό στο πολιτικό ζήτημα. Είχε φήμης και αναγνώρισης. Και πράγματι δέχτηκε την πρόσκληση του στρατιωτικού συνδέσμου να έρθει στην Ελλάδα και να παίξει ένα ρόλο διαπραγματευτή. Ο στρατιωτικός σύνδεσμος πρότεινε στον Βενιζέλο να κάνει επανάσταση και να ηγηθεί επανάσταση. Ο Βενιζέλος ήταν πιο συντηρητικός, δεν ήθελε αυτό. Αποφάσισε να πάει να συναντήσει πρώτα την κυβέρνηση, ας το πούμε έτσι. Πήγε να συναντήσει τον Μαύρο Μιχάλη, ο Μαύρος άρχισε να του λέει ο Βενιζέλος διάφορα, να του λέει ότι ήρθα, του λέει ο Μαύρος Μιχάλης του λέει άλλα τα άλλα. Του έλεγε τι κάνεις εδώ, εγώ νομίζω ότι θες να μου πεις για την Κρήτη, τι κάνεις εκεί στην Κρήτη και τέτοια πράγματα. Τότε ο Βενιζέλος του είπε, άψου να δεις, εγώ μου είπα να κάνω επανάσταση, επομένως δεν ξέρω τι θα κάνω, μπορεί να κάνω και επανάσταση αύριο. Τότε η κυβέρνηση αντιλήφθηκε την κατάσταση, αντιλήφθηκε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και αποδέχτηκε μια νέα διαπραγμάτευση η οποία έχει ως στόχο τη ριζική αλλαγή του συντάγματος. Από τη μία πλευρά δηλαδή ο Βενιζέλος έγιναν δύο πράγματα. Από τη μία αποδέχτηκε η κυβέρνηση μια ριζική συνταγματική αλλαγή και από την άλλη πλευρά έσωσε ο βασιλιάς τη θέση του και διαλύθηκε ο στρατιωτικός σύνδεσμος. Με αντάλλαγμα δηλαδή τη διάλυση του στρατιωτικού συνδέσμου έγινε ένα βήμα που λεγόταν με μεγάλη ριζική συνταγματική αλλαγή. Ο στρατιωτικός σύνδεσμος δεν διεκδικούσε άλλωστε την εξουσία για τον εαυτό του. Ούτε βεβαίως διεκδικούσε εκείνη την περίοδο την πολιτιακή αλλαγή με την έννοια της αλλαγής του πολιτεύματος από βασιλεία σε δημοκρατία. Δεν διεκδικούσε, πρέπει να το επισημάνουμε αυτό, ότι δεν ήταν έτοιμα εκείνη την περίοδο να φύγει ο βασιλιάς. Η όθηση που δόθηκε ήταν τεράστια. Έγιναν εκλογές για αναθεωρητική βουλή. Υπήρχε και αίτημα συντακτικής βουλής, αλλά δεν έγινε αποδεκτό. Έγιναν λοιπόν εκλογές για αναθεωρητική βουλή. Έγινε μια συνταρακτική αλλαγή στη σύνθεση της βουλής. Ανανεώθηκε κατά πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Ήρθαν 500 περίπου νέες υποψηφιότητες. Νέοι άνθρωποι. Άλλαξε τελείως το πολιτικό προσωπικό. Έγινε μια ριζική αλλαγή του πολιτικού προσωπικού. Ο ίδιος ο Βενιζέλος εξελέγει, τα παλιά κόμματα καταποντίστηκαν και έγινε και μια μεγάλη συνταγματική αλλαγή. Η συνταγματική αλλαγή έγινε με το Σύνταγμα του 1911, το οποίο βέβαιως δεν εμφανίζεται ως νέο σύνταγμα, αλλά ως αναθεώρηση του Συντάγματος του 1864. Παρ' όλα αυτά, μιλάμε για μια ευρεία αναθεώρηση. Περίπου 50 άρθρα, 52 αν θυμάμαι καλά, άλλαξαν. Και αυτό το γεγονός, μαζί με το γεγονός ότι άλλαξε το πολιτικό προσωπικό της χώρας, συνετρίβει το παλιό πολιτικό σύστημα,
χάρη και στην προσωπικότητα του Βενιζέλου, αλλά όχι μόνο, έδωσε την όθηση αυτή, την τεράστια όθηση που χρειαζόταν η χώρα, με την οποία όπως είδαμε κατέληξε εκεί που ήταν οι Δημέλη και πλέθηκε οι Τούρκοι να θυσιάζουν να μπουν στην Αθήνα το 1998, να κερδίσει τους Βαλκανικούς πολέμους, στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και να διπλασιάσει την πραγματικότητα τα σύνορά τη. Ταυτόχρονα και να πετύχει και έναν εξυγχρονισμό και στον αστικό πλήρη. Η συμβολή και του συντάγματος είναι σημαντική, διότι μέσα από το σύνολο του 1911 δεν άλλαξε το πολίτευμα, αλλά άλλαξαν πολλά άρθρα στην κατεύθυνση της στήριξης της νομιμότητας, όπως για παράδειγμα η αποζημίωση του κράτους σε περίπτωση που δεν τηρήσει τον νόμο όταν παραβιάσει το άσυλο της κατοικίας, δεν θα παραβιάσει τα όρια της προφυλάκησης, ή η αποζημίωση για την αναγκαστική απαλωτρίωση που πλέον αναδύεται στα δικαστήρια, ή διεύρυνση του δικαιώματος του εκλέγει και του εκλέγεστε. Το εκλέγεστε πλέον εκεί που ήταν από 30 ετών πήγε στα 25. Ζητήματα, διατάξεις που αφορούσαν τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό. Πολλές διατάξεις άλλαξαν και αυτό έχει ως αποτέλεσμα πραγματικά να ο δημόσιος βίος της χώρας ή μάλλον το κράτος το ίδιο να αναμορφωθεί. Πρέπει να πούμε πάντως ότι η γνώμη δική μου τουλάχιστον είναι ότι ήταν και το επίπεδο των πολιτών σε θέση να διεκδικήσει και να ζητήσει μεγάλες αλλαγές. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς, και μπορείτε να το βρείτε αυτό, το λόγο του Ελευθερίου Βενιζέλου στην πλατεία Συντάγματος, τον περίφημο λόγο του Ελευθερίου Βενιζέλου στην πλατεία Συντάγματος το 1910. Αυτός ο λόγος σήμερα δεν υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει? Γιατί ο Βενιζέλος λέει τα εξής πράγματα. Λέει ότι αν θα το διαβάσετε, θα δείτε, ας πούμε, για παράδειγμα τα εξής, ότι σου αναφέρει ότι εγώ ήρθα εδώ, γνωρίζετε τις αιτίες, γνωρίζετε τα προβλήματα και ξέρετε ότι πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές. Και αρχίζει να περιγράφει στους πολίτες που τον ακούν και σημαντικές αλλαγές. Τους λέει οι αλλαγές στους κώδικες. Ότι πρέπει να αλλάξουμε, λέει, το εμπορικό δίκαιο. Πρέπει να αλλάξουμε το σύστημα απονομής της δικαιοσύνης. Πρέπει να αλλάξουμε την παιδεία. Πρέπει να αλλάξουμε το σύνταγμά μας. Εκεί μάλιστα γίνεται και ο περίφημος διάλογος που λένε από κάτω συντακτική. Που λέει όχι, λέει αυτός, αναθεωρητική. Γίνεται ένας διάλογος. Αυτό δείχνει. Αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν σήμερα. Αν δείτε τους πολιτικούς, γιατί μιλάνε σήμερα, μιλάνε για τον έμφυα, μιλάνε για το μνημόνιο, μιλάνε για τις συντάξεις, για το τι λεφτά θα δώσουν και τι λεφτά θα πάρουν. Και εκεί σταματάνε όλοι. Και ο κόσμος από κάτω που τους ακούει, πολλές φορές σου δίνει την εντύπωση ότι αυτά θέλει να ακούσει και τίποτα άλλο. Και οι συζητήσεις που ακούμε στις τηλεοράσεις είναι αυτές. Αν πάει να γίνει μια λεπτομερές της συζήτησης, λέει ότι μην τα λες αυτά, γιατί δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Εκείνος ο κόσμος όμως τότε, το 1910, ήταν έτοιμος να ακούσει τον Βενιζέλο να του λέει ότι ο εμπορικός νόμος που αφορά τις εταιρείες πρέπει να αλλάξει. Και πράγματι έχουμε νόμους από την εποχή εκείνη που ισχύουν ακόμα και σήμερα. Ή να του λέει ότι πρέπει να αλλάξουμε την απονομή της δικαιοσύνης. Ποιος πολιτικός σήμερα ασχολείται με αυτά και τα λέει στους πολίτες? Και ποιοι πολίτες είναι αυτοί που το ακούνε? Κι όμως τότε τα άκουνε. Επομένως δεν είναι τυχαία η αλλαγή που έγινε και ότι η χώρα διπλασίασε τα σύνορά της τότε και ότι φτάσαμε σε ένα, με τα προβλήματα βέβαια, δεν λέμε ότι λύθηκαν, με πολλά προβλήματα, αλλά πρέπει να ξέρει κανείς από πού ξεκινάει και πού φτάνει. Η αναθεώρηση λοιπόν του 1911 υπήρξε μια σημαντική αναθεώρηση του Συντάγματος που έδωσε όθηση στο δημόσιο βίο της χώρας. Δεν έλυσε το πολιτιακό ζήτημα, γιατί και πάλι δεν ήταν έτοιμο αυτό. Δυστυχώς όμως το πολιτιακό ζήτημα λύθηκε αργότερα κατόπιν δραματικών εξελίξεων. Των δραματικών εξελίξεων της μικρασιατικής καταστροφής. Οι διαφορές που υπήρχαν μεταξύ Βενιζέλου και Στέμματος και των Βενιζελικών και Αντιβενιζελικών που ήταν ταυτόχρονα και βασιλικοί, υπέρ του βασιλιά δηλαδή, οδήγησαν τη χώρα πρώτο στον αρχικό δικασμό τότε και μετά βέβαια έπαιξαν ρόλο στην μικρασιατική καταστροφή. Έτσι λοιπόν, ναι μεν, δεν τέθηκε το ζήτημα αυτό τότε, αλλά ήρθε η ώρα αργότερα που τέθηκε με πολύ άσχημο τρόπο, με πολύ δραματικό τρόπο. Το
1922, μετά την καταστροφή αυτή, την υπερσιατική καταστροφή, αμέσως μετά στρατεύματα, ο ελληνικός στρατός που βρέθηκε στοιχείο στην Μυτιλήνη, απέστειλε ψήφισμα, το πούμε έτσι, εδώ στην Αθήνα και απέτησε να του παραδοθεί η εξουσία. Επικεφαλής, όπως γνωρίζουμε, ήταν ο Νικόλαος Πλαστήρας, ένας έτοιμος άνθρωπος, ένας στρατιωτικός, ο οποίος είχε τη φήμη του ήρωα, ήταν ήρωας, πολέμησε σε όλους τους πολέμους, πήρε τους βαθμούς από 19 έφτασε στα αρματάκης. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος μαζί κατέβηκε, ήρθε στην Αθήνα, ανέλαβε την εξουσία, επαναστατικό δικαίωμα κατά κάποιο τρόπο, παραδόθηκε η εξουσία, ο βασιλιάς άφησε την εξουσία χάρη του διαδόμου στην αρχή και εν συνεχεία διενεργήθηκε δημοψήφισμα για πρώτη φορά. Διενεργήθηκε δημοψήφισμα για να αποφανθεί ο λαός αν θέλει πολίτευμα βασιλείας ή δημοκρατίας. Ο λαός απεφάνθηκε με ποσοστό περίπου 70% ότι θέλει πολίτευμα δημοκρατίας. Και έτσι ο βασιλιάς έφυγε. Ήταν λοιπόν. Αυτό έγινε το 1923-24. Το σύνταγμα λοιπόν, στο ψήφισμα αυτό λοιπόν, το 1900, στο δημοψήφισμα, με συγχωρείτε, το 1900. Να το δώσω εδώ για να είμαι σίγουρος, έτσι. Λοιπόν, το δημοψήφισμα έγινε το 1924. Λοιπόν, ψήφισα λοιπόν με ποσοστό 69,5% υπέρ της βασιλείας. Και ταυτόχρονα συστήθηκε και η Συντακτική Βουλή για την δημοκρατία. Συστήθηκε λοιπόν, συγκλήθηκε η Συντακτική Βουλή για την αλλαγή του στάθματος. Έγινε λοιπόν, ο Πλαστήρας παρέδωσε την εξουσία, όταν ολοκληρώθηκαν όλα αυτά, παρέδωσε την εξουσία, δεν κάτσε για τον εαυτό του, και οδηγηθήκαμε στα συντάγματα 1925-27. Τα συντάγματα του 1925-20, τι έγινε τώρα, έγινε αλλά το σύνταγμα του 1925, αλλά ο Πάγκαλος με τη δικτατορία θέλησε να μην ισχύσει ποτέ. Έτσι, επενέβη ο Πάγκαλος, έκανε δικτατορία και δεν ίσχυσε ποτέ το σύνταγμα του 1925. Βέβαια, μετά την πτώση της δικτατορίας του Πάγκαλου, αμέσως ψηφίστηκε το σχεδόν πανομοιότυπο σύνταγμα του 1927. Γι' αυτό λέμε τα συντάγματα 1925-27. Τα συντάγματα αυτά τώρα είναι τα πρώτα συντάγματα της χώρας όπου περιγράφεται το πολίτευμα, δεν έχουμε βασιλεία και περιγράφεται το πολίτευμα ως δημοκρατία. Χωρίς κανένα προσδιορισμό. Και μόνο από αυτή την άποψη καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για μία πρόοδο. Το 1927 υπήρχαν στη χώρα αυτή, δεν ήταν μόνο ο Βενιζέλος, ο οποίος υπήρχαν και άλλοι πιο προοδευτικοί ακόμη, υπήρχε ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου. Υπήρχαν δυνάμεις οι οποίες ήθελαν την πρόοδο. Και πράγματι τα συντάγματα αυτά διακρίνονται για τη δημοκρατικότητά τους σε πολλά σημεία. Ένα ενδεικτικό είναι, πρόκειται καταρχάς να πούμε για το τι πολίτευμα που μιλάμε εδώ. Μιλάμε λοιπόν, είπαμε, ότι περιγράφεται ως δημοκρατία και ότι στην πραγματικότητα πρόκειται για μια ημιπροεδρική, θα το λέει κανείς, δημοκρατία. Δηλαδή έχουμε δύο νομοθετικά σώματα, Βουλή και Γερουσία. Η Βουλή εκλέγεται για 3 έτη. Η Γερουσία έχει ένα περίπλοκο σύστημα σύμφωνα με το 1925 και από κοινωνικές τάξεις κτλ. Δεν είναι... Αλλά με το σύνταγμα του 27, κατά τα 9 δωδέκατα εκλέγεται απευθείας από το λαό, κατά τα 3 δωδέκατα από την αυτή είναι η νομοθετική εξουσία. Η εκτελεστική εξουσία είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δηλαδή τότε δεν έχει την έννοια του σημερινού πρόεδρου της Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τότε ήταν ο αρχηγός της κυβέρνησης. Γι' αυτό λέμε ότι το σύστημα είναι προεδρικό. Αλλά δεν εκλεγόταν απευθείας από το λαό, αλλά από την Βουλή και τη Γερουσία. Αυτός όριζε και τον πρωθυπουργό του, αλλά αυτός ήταν και ο αρχηγός της κυβέρνησης και τους υπουργούς. Ενδιαφέρον αποτελεί και το γεγονός ότι το Σύνταγμα του 1927 προβλέπει
για πρώτη φορά ότι για την αλλαγή του συντάγματος μπορεί να γίνει δημοψήφισμα. Αυτή είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε σε ελληνικά συντάγματα. Βεβαίως λέει ότι μπορεί να γίνει. Δεν είναι υποχρεωτικό να αλλάξει με δημοψήφισμα, αλλά ότι με απόφαση της Βουλής μπορεί η αλλαγή του συντάγματος να πάει στο λαό. Το Σύνταγμα του 1927 καταργήθηκε δυστυχώς με την δικτατορία του Μεταξά, έτσι, το 1935. Και την παρενόρθωση της μοναρχίας. Χρειάστηκαν μόλις 8 χρόνια για να ανατραπεί αυτό που έκαναν, που με αγώνες πέτυχε ο ελληνικός λαός, αγώνες και σε πολλά στάδια πέτυχε ο ελληνικός λαός. Θυμίζω ότι είχαμε μοναρχία από το 1832, το 1924 πετύχαμε τη δημοκρατία και την απαλλαγή του βασιλέα, αλλά δεν πρόλαβα να περάσουμε λίγα χρόνια και είχαμε την παλινόρθωση. Αυτή η παλινόρθωση, με αυτή την παλινόρθωση, κατά τη γνώμη μου, ξεκινάει και το τρίτο στάδιο αυτής της συνταγματικής ιστορίας που σας περιγράφω και προσπαθώ να σας περιγράψω σήμερα, και εγώ το ονομάζω παλινόρθωση του αυταρχισμού. Δηλαδή, ενώ μέχρι εδώ, μέχρι το Σύνταγμα του 1927, είχαμε μια πορεία προόδου, από το 1935 και μετά έχουμε μια πορεία οξοδρόμησης. Ήρθε η κατοχή, ήρθε ο πόλεμος του 1940, μια λαμπρή εποχή για τον Ελλήνων, αλλά από εκεί πέρα ήρθε η κατοχή, ο εμφύλιος και το Σύνταγμα του 1952. Μέσα από αυτές τις συμπληγάδες πέρασαν οι Έλληνες και ο ελληνικός λαός, την κατοχή, την πείνα, τον εμφύλιο, όλη αυτή την φοβερή τραγωδία, δεν ήταν δυνατόν ο ελληνικός λαός να έχει την ίδια τις ίδιες αντοχές και τις ίδιες αξιώσεις όπως είχε προηγουμένως. Πλέον ήταν άλλες οι συνθήκες, μιλάμε για την περίοδο του ψυχρού πολέμου, ήταν άλλες οι συνθήκες, η Ελλάδα ταυτίστηκε, μπήκε στο άμα της Δύσης, ελεγχόμενη απολύτως από τις ξένες δυνάμεις, οι οποίες προτιμούσαν τότε να έχουν ένα βασιλέα εδώ. Επιβλήθηκε λοιπόν ξανά πολίτευμα της λεγόμενης βασιλευμένης δημοκρατίας, αλλά στην πραγματικότητα ένα σκληρό αυταρχικό πολίτευμα. Το Σύνταγμα του 1952 είναι ένα σύνταγμα το οποίο είναι χειρότερο όχι μόνο από το Σύνταγμα του 1925-1927, αλλά οπωσδήποτε και από το Σύνταγμα του 1911. Υπάρχουν διατάξεις μέσα, κυριότερη είναι η διάταξη που προβλέπει τη δυνατότητα του βασιλιά να αναστείλει τις διατάξεις του συντάγματος, στην πραγματικότητα να κάνει ένα πραξικόπημα για την αντιμετώπιση, λέει, εξωτερικών κινδύνων, αλλά και της δημόσιας τάξης. Δηλαδή, κινδύνων που διασάλλευε της δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Και μάλιστα να αποφασίσει μόνος, χωρίς καν τη σύμπραξη της Βουλής. Υπήρχε κάποια ανάλογη διάταξη στο Σύνταγμα του 1911, αλλά έπρεπε να αποφασίσει η Βουλή. Τώρα, μόνο με απόφαση του βασιλιά μπορούσε να ανασταλούν οι διατάξεις του συντάγματος, να συστηθούν, να συσταθούν εξαιρετικά δικαστήρια, όπως θα λένε, και πραγματικότητα είναι πρακτικό. Το Σύνταγμα του 1952 είναι ένα αυταρχικό σύνταγμα. Πρόεδρε βασιλευμένης, όπως το λένε οι δημοκρατίες, στην πραγματικότητα σκληρής μοναρχίας. Και οδηγήθηκε η χώρα με αυτό το σύνταγμα. Η δεκαετία του 60 και το 70, η δεκαετία του 60 ήταν μια δεκαετία που σε όλο τον κόσμο αναπτύχθηκαν νέες ιδέες και νέα αιτήματα. Και στην Ελλάδα, πολλοί κόσμος ήρθε στις πόλεις, υπήρξε μια ζήμωση, υπήρξαν αιτήματα του λαού, των νέων ανθρώπων, επηρεασμένα για τις εξελίξεις παγκοσμίως. Δυστυχώς όμως, κατά τη γνώμη μου, αυτά τα αιτήματα απευθύνθηκαν σε πολιτικούς ανάξιους. Με αποτέλεσμα να μην έχουμε καμία πρόοδο, αλλά απέναντίας να καταλήξει η χώρα στην δικτατορία του 1967. Και μετά τη μαύρη αυτή περίοδο, τελικώς, μετά την προδοσία της Κύπρου, να φτάσουμε στην κατάρρευση της Χούντας και στην επαναφορά του Καραμαλή
και στο Σύνταγμα του 1985. Ο Καραμαλής τότε και η κατάσταση όπως είχε διαμορφωθεί είχε την ευκαιρία με το Σύνταγμα του 1975 να δώσει νέα αύξηση στο πολιτικό βίο της χώρας. Το είχε ανάγκη αυτή η χώρα, το δικαιούνταν, πέρασε 7 χρόνια δικτατορίας, πέρασε το Πολυτεχνείο που έδειξε ότι ο ελληνικός λαός είχε αντοχές και ήθελε να διεκδικήσει τη δημοκρατία. Δυστυχώς όμως, για μια ακόμα φορά, ο Καραμαλής αποδείχθηκε κατώτερος των περιστάσεων και αντί να δώσει το έναυσμα σε αυτή τη χώρα, να αναπνεύσει και να δώσει μια νέα αύξηση στο πολιτικό βίο της χώρας, αυτός ήθελε να επαναφέρει το Σύνταγμα του 1952 και να κάνει αναθεώρηση. Έτσι λοιπόν, το Σύνταγμα του 1955 αποτελεί, όπως το ίδιο λέει, επαναφορά του Συντάγματος του 1952, με μόνη διαφορά ότι έγινε ένα δημοψήφισμα για το αν θα έχουμε βασιλεία ή δημοκρατία. Και πάλι ο ελληνικός λαός αποφάνθη με 70% υπέρ της δημοκρατίας. Δεν θα πω άλλα πράγματα για το Σύνταγμα του 1975. Πιστεύω να έχουμε την ευκαιρία, εφόσον το θέλετε και εσείς, να το συζητήσουμε την επόμενη φορά. Και περιμένω, εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή οτιδήποτε άλλο, είμαι στη διάθεσή σας να σας ρωτήσω. Και στην Ευρώπη, παράλληλα, κάποια στιγμή επικράτησε η κυριαρχία της εκπαιδευτικής εξουσίας επάνω στις άλλες δύο. Πώς συνέβη αυτό το πράγμα, δηλαδή, σε ποια στιγμή η διάκριση των εξουσιών κατελήφθηκε? Στην Ευρώπη και, και στον κόσμο έχουμε διάφορα συστήματα, διάφορα πολιτεύματα. Σε άλλα έχουμε μεγαλύτερη διάκριση των εξουσιών, σε άλλα έχουμε πιο περιορισμένη. Κατά τη γνώμη μου, σε πολιτεύματα όπως είναι της προεδρικής δημοκρατίας, έχουμε μεγαλύτερη διάκριση των εξουσιών. Τέτοια πολιτεύματα είναι το πολίτευμα των ΗΠΑ, της Κύπρου ή της Γαλλίας, για παράδειγμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η προεδρική δημοκρατία προβλέπει μεγαλύτερη διάθεση των εξουσιών. Γιατί έχουμε διαφορετικές εντολές. Ο ένας δεν μπορεί να είναι μέλος, ο βουλευτής δεν μπορεί να είναι μέλος της κυβέρνησης, τα συμβίβαση το δεχόμενο. Και συνήθως και η δικαστική εξουσία επιλέγεται με πιο ανεξάρτητο τρόπο. Τώρα, στα άλλα πολιτεύματα, και εκεί ακόμα μπορεί να έχουμε μια σύγχυση των εξουσιών μεταξύ νομοθετικής και εκτελεστικής, αλλά έχουν βρει στις περισσότερες περιπτώσεις τον τρόπο, θα τα πούμε αυτό την επόμενη φορά, τουλάχιστον η δικαστική εξουσία να είναι ανεξάρτητη. Πολύ περισσότερο από εδώ. Είμαστε η χώρα, μια από τις ελάχιστες στην Ευρώπη, όπου με τέτοιον ομό τρόπο η επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας επιλέγεται από την κυβέρνηση. Η ορθογνωσία του Καραμαλή από τη ζήτη συνταγματικά πώς θα έλεγε κάτι. Τι να πει κανείς τώρα, εντάξει. Ίσως το δεύτερο μέρος οι ερωτήσεις, παιδιά. Δεν ξέρω αν ολοκληρώσατε τι. Εκείνο στο οποίο θέλω να επισημάνω, αν μου επιτρέπετε, είναι το εξής, ότι παρατηρούμε πως σε όλες τις μεταβολές που συμβάνουν, εκθρόνησε όχημα σε όλη την διαδικασία από 1943 και μετά. Υπήρχε ενεργοποίηση θεσμικών οργάνων, έστω και σε λαθάνουσα μορφή, όπως λειτουργούσαν αρχικά. Παραδείγματος χάρη, το 1943 έχουμε παρέμβαση Μακρυγιάννη Καλλιέργης Πυρονίδη, στηρίζοντας το λαό. Έτσι, έχουμε δηλαδή την εμφάνιση και τη στήριξη συγκεκριμένης εξουσίας κρατικής που βρέθηκε μαζί με το λαό στηρίζοντάς το. Το 1862 το ίδιο επαναλαμβάνεται με τη στήριξη τότε από κάποιον άλλο συνταγματάρχη, Παπαδιαμαντόπουλο, που μαζί με το λαό πάλι, που στηρίζοντας το λαό, ανέτρεψε τον όφελο. Το 9 το ίδιο. Δηλαδή, βλέπουμε διαχρονικά ότι υπήρχε μια παρουσία συντεταγμένων οργάνων της εξουσίας δίπλα στο λαό. Σήμερα δεν υπάρχει. Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Και με συγχωρείτε, εδώ εγώ προσωπικά τουλάχιστον έχω την άποψη ότι πρέπει να γίνει μια διάκριση σε δύο έννοιες οι οποίες ταλανίζουν το λαό στην καθημερινότητά του και τον ξεστραπίζουν από την, κατά τη γνώμη μου πάλι επαναλαμβάνω, σωστή σκέψη.
του λένε, παραδείγματος χάρη, πραξικόπημα, πραξικόπημα, πραξικόπημα. Μα πραξικόπημα ζει σήμερα. Δηλαδή, εάν είχα μια ανάλογη κατάσταση, Μακρυγιάννη, Καλέλη κτλ. Και ανέτρεπα ένα καθεστώς το οποίο έχει παραβιάσει συστηματικά και με τα μανία στα πάντα που αναφέρονται στο Σύνταγμα, τι θα έλεγα, ότι έκανε πραξικόπημα όταν εάν μαζί με το λαό πηγαίναν να ανατρέψουν τους δοσύλλογους, τι θα έλεγα να κάνουν επανάσταση. Μαζί με τις συντεταγμένες εξουσίες του κράτους, δηλαδή συντονιστήκαμε, γιατί η κυρία εξουσία είναι ο λαός, εντάξει, αλλά μια εκδήλωση κρατικής παρουσίας πάλι είναι ο στρατός, είναι η δικαιοσύνη, είναι κάποιες κεντρικές αρτηρίες που υπάρχουν. Τι θα έλεγα ότι είναι, πραξικόπημα ή επανάσταση. Σωστά είπατε σε κάποια στιγμή, με συγχωρείτε που τελειώνω, ότι ο Πλαστήρας έκανε επανάσταση. Και έκανε επανάσταση. Ανέτρεψε ένα διεφθαρμένο καθεστώς. Ένα καθεστώς αντιλαϊκό. Θα του το καταλογίσω, επειδή ήταν στρατιωτικός. Μα ενίσχυσε το αίτημα του λαού. Και το 9 πάλι, και τελειώνω, μην ξαναπολύνω. Υπήρχαν δύο τάσεις στο σύνδεσμο. Υπήρχε των ανωτέρων αξιωματικών με εκφραστή τον Ζορμπά, που ήταν ο εκφραστής της ήπιας, ας πούμε, αλλαγής, και υπήρχε και των υπαξιωματικών με επικεφαλής τον Ζιμπρακάκη, ένα πραγματάκι Ζιμπρακάκη, οι οποίοι ζητούσαν εκθρόνηση του βασιλιά. Αλλά υπερίσχυσε η άποψη των ανωτέρων και συμβιβάστηκαν με την άποψη των ανωτέρων υπακούοντας μέσα στα πλαίσια της στρατιωτικής ιεραρχίας. Γι' αυτό και δεν έγινε τότε εκθρόνηση. Λοιπόν, σε αυτό που λέτε, πράγματι, ο στρατός έπαιξε ένα ρόλο. Ο ήταν ένας θεσμός. Ο στρατός έπαιξε ένα ρόλο σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Δυστυχώς το χάρτη του στρατού κατά τη γνώμη μου κάηκε το 67. Σαφώς. Γιατί ήταν η πρώτη φορά που ο στρατός δεν ήταν. Ήταν προδότη. Προδότη. Ήταν μαζί με τον λαό. Ακριβώς. Δηλαδή, οποιαδήποτε ενέργεια που έκανε μέχρι τότε ο στρατός είχε την έκδοση του λαού. Δεν έγινε ειρήνη του λαού. Ούτε εναντίον του λαού. Ούτε εναντίον του λαού. Το κακό είναι ότι από το 1934 και μετά, όχι μόνο ο στρατός, αλλά κατά τη γνώμη μου όλοι οι θεσμοί είναι απενεργοποιημένοι, ας πούμε έτσι. Εκκλεισμένοι. Ναι. Δηλαδή έχει καταφέρει αυτό το πολιτικό σύστημα, γι' αυτό και δεν γίνονται εύκολα εδώ, πέραν από αρχισμένο δεν υπήρχε άλλη μαζική αντίδραση, ότι κανένας θεσμός αυτή τη στιγμή δεν μπορεί, δεν είναι ανεξάρτητος. Η κομματοκρατία αυτή και η κυριαρχία του πολιτικού συστήματος διείσδυσε σε οποιοδήποτε θεσμό, και στους φοιτητές και στο συνδικαλιστικό κίνημα και στο στρατό, παντού. Εδώ, όπως εγώ θυμάμαι, που ήμουν μαθητής τότε, ότι το 1986-87 που ήμουν μαθητής, έδινε ο άλλος αναφορά στο κόμμα για τις μαθητικές εκλογές. Και επίσης τώρα που ήμουν εδώ, ήμουν σε ένα σύλλογο γονέων στο Καλάμι, πρόεδρος, και λάμβανα τα email από την ανώτατη συνομοσπονδία γονέων, έδινα εντολή να πάτε να ψηφίσετε και να κάνετε και να δείξετε. Αν δεν ανεξαρτοποιηθούν αυτοί οι θεσμοί από την αρχή, αν δεν ξαναφτιάξουν τους θεσμούς μας, δεν είναι εύκολη η αντίθεση. Τώρα, αν είναι πραξικόπημα ή επανάσταση και όλα αυτά που λέτε, εγώ σε κάθε περίπτωση βεβαίως κρίνεται από τη μαζικότητα της αντίδρασης πρώτον. Και δεύτερον, το ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί πάντοτε σε αυτά που λέμε, κατά τη γνώμη μου. Πρέπει να έχουμε για να διατηρούμε και την δυναμική μας και τη σοβαρότητά μας. Δηλαδή, όταν θα πούμε ότι είναι επανάσταση, κάτι θα είναι επανάσταση. Ξέρετε κάτι. Εμείς έχουμε την πρωτοβουλία για τη ζήτηση στα κανονική αλλαγή. Κάποια φορά ήρθε κάποιος και μας έστειλε ένα email και μας έλεγε: τι κάνετε εσείς, θέλετε να αλλάξετε το Σύνταγμα. Έλατε στην πλατεία Συντάγματος στις 15 Νοεμβρίου να αλλάζει το Σύνταγμα. Έχουμε συντακτική συνέλευση. Ακόμα κάθεστε. Λοιπόν, όταν θα πεις ότι θα κάνεις συντακτική συνέλευση, πρέπει να είσαι έτοιμος να είναι ο λαός μαζί σου για να την κάνεις. Όταν θα πεις ότι κάνεις επανάσταση, θα είναι επανάσταση.
Ο Βιδάλης ήταν ο Βιδάλης και τον... Δεν θέλω να πω τώρα. Εντάξει, ναι, αυτός. Ναι. Λοιπόν, έχει σημασία να διατηρήσουμε τη σοβαρότητά μας, κατά τη γνώμη μου, και όταν λένε κάτι να το εννοούν, τότε δείχνει και να... τότε σε σέβεται περισσότερο το πολιτικό σύστημα. Καταλαβαίνει ότι δεν είσαι κανένας που εύκολα λέει τα λόγια. Αλλά όταν θα τα πει τα λόγια, θα το εισηγήσει. Πάντως σε αυτό, με συγχωρείτε, υπάρχει και κάτι άλλο, ένα λάθος. Ότι δεν έχουμε καθόλου παιδεία σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλύτερα. Σε όλες τις βαθμίδες. Ένα παράδειγμα και τελείως. Επειδή θέλει ο κύριος να... Ναι. Να ρωτήσω ότι υπάρχουν τους εργαλωτές και υπάρχει δεύτερο μέρος σήμερα. Όχι. Στις 15 που είπανε, η κυρία Λέκα, δεν ξέρω αν είσαι 15. 15 θα είναι η επόμενη 15 μέρος. Στην τελευταία συνέντευξη του Δημήτρη Καζάκη στο TV Κρήτη, πριν από 4-5 μέρες τότε, είχε καλεσμένοι, αναφέρθηκε στη συνέντευξη που είχε πάρει το TV Κρήτη με τον κύριο Σαφίνη, στον κύριο Παραγιωδάκη, τον απόστρατο αρχηγό του ΓΕΘΑ, στρατηγό, έτσι, για το θέμα του επίτιμου διδάκτρα του Γερμανού που ανακηρύχθηκε στο Πανεπιστήμιο εκεί στο Ρέντα. Λοιπόν, σε μια στιγμή ο κ. Παραγιωδάκης είπε το εξής απίστευτο, ότι υπακοή στη αποδοχή της δημοκρατίας, κάπως έτσι, δεν θυμάμαι ακριβώς τη λέξη τώρα, αλλά δημοκρατία σημαίνει υπακοή στον Υπουργό. Σκεφτείτε λοιπόν, όταν ένας άνθρωπος, για τον οποίο δεν έχω να καταγγείλω κάτι, ότι τον βαρύνει κάτι, ας πούμε, το αντιδημοκρατικό, ή δεν ξέρω τι, δεν έχω κάποια πληροφορία κακή για το πρόσωπό του, όχι, αλλά δείχνει την έλλειψη γνώσης και πώς αυτή μπορεί να παρασύρει ένα πολύ μεγάλο σύνολο. Διότι όταν στο λέει ο αρχηγός του ΓΕΘΑ αυτό, ότι πίστη στη δημοκρατία σημαίνει υπακοή στον Υπουργό, αντιλαμβάνεστε πώς διατρέχει ολόκληρη την γκάμα μετά του χώρου του, τουλάχιστον. Δηλαδή υπάρχει πλήρης έλλειψη, παντελής έλλειψη γνώσεων που θα έπρεπε να είναι το Α και το Ω, τουλάχιστον σε αυτούς που εκπροσωπούν τους θεσμούς. Είπα και προηγουμένως ότι είναι τραγικό. Η σύγκριση που έκανα με την αντίστοιχη περίοδο πριν από 10 χρόνια περίπου, 900 λεπτά. Πράγματι υπάρχει μια διαφορά επίπεδου κατά την δική μου γνώμη. Δεν είμαστε τόσο εκπαιδευμένοι. Ο μόνος θεσμός ο οποίος πάει καλά στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, όπως είπε και ένας φίλος, είναι η οικογένεια, όσο πάει. Και οι άλλοι όλοι δεν υπάρχουν στο μέλλον. Δεν έχουμε θεσμική εκπαίδευση καλή. Μας έχουν μάθει κιόλας έτσι. Ακόμα και οι εκλογές στα σχολεία είναι μαθητικές εκλογές για να εκλέξουμε ένα πεταμελές ή τεταπεταμελές και να εκπαιδευτούμε στη δημοκρατία. Είναι σοβαρό το πρόβλημα. Το μόνο να πω από την δική μου πλευρά ότι και αυτό το βιβλιαράκι που έφτιαξε, γιατί το λόγο αυτό, θέλει να συμβάλλει σε αυτό, διότι είναι ένας τρόπος να φέρουμε το σύνταγμα πιο κοντά στον πολίτη. Ένα μικρό βιβλίο που δείχνει τις σχέσεις συντάγματος του πολιτικού συστήματος και να γίνει πιο οικείο το σύνταγμα. Ο πολίτης ακούει τη λέξη σύνταγμα για παράδειγμα και νομίζει ότι είναι κάτι τεχνικό, κάτι έξω από προφορά με τους ειδικούς. Ενώ δεν είναι έτσι. Έχουμε ανάγκη και από παιδεία δηλαδή σε αυτό το θέμα. Θέλω να κάνω ορισμένες διαπιστώσεις που ήταν και λαθασμένες, γιατί τις κάνω ένα διαπιστώσεις κάποια στιγμή. Το πρώτο και το ουσιαστικό το σύνταγμα της Ελλάδος ήταν το 1800, μάλλον το πρώτο, το 1827. Το 1922 το πρώτο πανεπιστημιακό. Ναι, αλλά το ουσιαστικό το 1927 που προέβλεπε και διάκριση των εκκλησιών. Αυτό το σύνταγμα στηρίχθηκε σε προϋπάρχοντες συντάγματα.
στηριχθήκαμε και στα ζητάματα προϋπάρχοντα στην Ορθοδόπη, αλλά και σε δικές μας αρχές, αν θεωρήσουμε δικές μας αρχές, αυτή την αρχαία ελληνική γραμματεία. Αυτό. Δεν θέλω μια διαπίστωση. Βλέπω ότι όλα τα συντάγματα προέκυψαν από ανάγκες ταρχών ή αναμαλιών της εποχής. Ποτέ δεν προέκυψαν από κοινωνική ανάγκη του ίδιου λαού. Δεν ξέρω αν είναι λάθος, σωστό, έχω αυτή την αίσθηση. Τρίτον, σε όλα τα συντάγματα του 1822 και μετά μέχρι και σήμερα, ο λαός κατ' εμέ είναι πλήρως απόρριτο. Εκτός από την 3η Σεπτεμβρίου του 1843, που μαζεύτηκε το Σύνταγμα. Τώρα, σε όλα τα άλλα συντάγματα μπορεί να λέμε ότι ο λαός απέκτησε, αλλά δεν προκύπτει από πουθενά. Εγώ η διαπίστωση που κάνω είναι ότι το κάθε Σύνταγμα έγινε από μια ελληνική ομάδα, καλώς ή κακώς δεν μπορώ να το κρίνω αυτή τη στιγμή, γιατί δεν μπορώ να δώσω την εποχή, η οποία επέβαλε εντός εισαγωγικών τη λέξη κάποιους νόμους, τους οποίους ο λαός είτε δεν είχε γνώση, είτε καν δεν ψήφισε, αλλά απλώς ακολούθησε τον υστέρα. Θέλω να σα ρωτήσω δηλαδή αν αυτή η άποψη που έχω αυτή τη στιγμή είναι σωστή ή όχι. Και δεύτερον, υπήρχαν τρεις εξουσίες, η εκτελεστική, η βουλευτική και η δικαστική. Κάτι κάνουν και ένα άλλο διαφορετικό. Αυτό να είναι στο σήμερα, βέβαια, ίσως δεν είναι και το σημερινό. Διακρίνουν την κυβερνητική από την εκτελεστική εξουσία. Η κυβερνητική είναι η λέξη κυβέρνηση, η εκτελεστική είναι το σύνολο του στενού τομέα της δημόσιας διοίκησης. Γιατί αυτή εκπαιδεύουν τους νόμους, τελικά στο δημόσιο φορέα. Και μια άλλη εξουσία που δεν υπήρχε, η εξουσία των μέσων ενημέρωσης. Αυτή την άποψη έχω, αν συμφωνείτε ή όχι, για να πάμε σε ποια λάθη. Δεν θέλω να αναφερθώ στο σήμερα, γιατί αυτό είναι θέμα της επόμενης. Θέλω να αναφερθώ μόνο στον ιστορικό παράγοντα που μου είπε. Φτάσατε πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Αλλά τώρα, επειδή δεν κρατήσα συνήθω, εδώ πώ θα θυμάμαι, θα με βοηθήσει. Λοιπόν, πρώτον. Αν το πρώτο ήταν πριν στη δική μου και στην αρχαία ελληνική γραμματεία ή όχι. Λοιπόν, είναι δεδομένο ότι η πρώτη δημοκρατία ήταν και η πραγματική δημοκρατία ήταν στην αρχαία Αθήνα και η δημοκρατία της αρχαίας Ελλάδας. Ο διαχωρισμός ανακάλυψε την αρχαία Ελλάδα και την αρχαία ελληνική γραμματεία και την αρχαία ελληνική δημοκρατία. Αποτέλεσμα του διαχωρισμού ήταν και η Γαλλική Επανάσταση. Τώρα, ο νεοελληνικός διαχωρισμός επίσης δεν έλαβε μόνο υπόψη του τη Γαλλική Επανάσταση, ήδη είναι το αποτέλεσμα του Ευρωπαϊκού Διαδοκιμού, αλλά και την ήξερε, γνώριζε και την ελληνική γραμματεία. Και ο Ρήγας και ο Ανώνυμος που έγραψε την ελληνική νομαρχία και άλλοι. Έτσι, δεν υπάρχει. Τώρα, αυτά τα συντάγματα εδώ λοιπόν ήταν ένα αποτέλεσμα όλων αυτών των ιδεών και των απόψεων. Οι φαναριώτες, ο Μαυροκορδάτος, ο Νέγρης, άνθρωποι μορφωμένοι, τα οράματα του Ρήγα, ο Ανώνυμος, ποιος ήταν αυτός που έγραψε την νομαρχία, που θα το Αβολέτης, δεν ξέρω ποιος ήταν. Όλα αυτά συνετέλεσαν σε αυτό το σύνταγμα. Στα συντάγματα, τα δημοκρατικά συντάγματα, τα επαναστατικά του 22, 23 και κυρίως του 27. Τώρα, το άλλο που είπατε, πράγματι, κάθε φορά που θα το πούμε και αλλιώς, η συνταγματική, μετά από κρίση, είχαμε πάντοτε μια συνταγματική αλλαγή. Μέχρι στιγμή η μόνη περίπτωση που δεν έχουμε κάνει ακόμα συνταγματική αλλαγή είναι αυτή. Το πολιτικό σύνταγμα αγωνίζεται με νύχια και με δόντια να μην γίνει και κοροϊδεύει τον κόσμο. Μέχρι τώρα πάντα. Δεν έγινε ποτέ έτσι. Ίσως και το σύνταγμα δεν αλλάζει. Είναι αποτέλεσμα συσχετισμού δυνάμεων και αναγκών. Αν δεν υπάρχει και μεγάλη ανάγκη, δεν αλλάζει. Έτσι έχουμε μάθει μέχρι τώρα. Είχαμε πρέπει να κάνουμε προαλλαγές, αστείες και ελεηνές του 86, του 2001 και του 2007. Όλες προς το συμφέρον της πολιτικής εξουσίας εδώ, της ελεηνικής, για να καλύψει και να κάνει, δηλαδή το λόγο τα πούμε. Αερίδη του λαού, βεβαίως αερίδη του λαού. Πολύ σημαντικό και αυτό, ότι μέχρι τώρα όλα τα συντάγματα της χώρας αυτής έγιναν από συντακτικές βουλές, ο λαός απουσίαζε, εκτός από τις περιπτώσεις των δύο δημοψηφισμάτων του 24 και του 74, που ψήφισε όμως μόνο για το αν θέλει η βασιλευωμένη βασιλεία ή βασιλευωμένη ή αβασίλευτη δημοκρατία το 1994, βασιλεία ή δημοκρατία το 1924,
Στο εξή περίπτωση δεν κινείται ο λαό πουθενά, παρά μόνο για να κλείσει ό,τι προσώπου. Πράγματα από εκεί οι εξεγέρσει έγιναν όμω. Δεν είναι μόνο το 43 και το 62 και το 1909 το κλίμα στο Βουδί, το οποίο είχε τη λαϊκή συμπαράσταση. Το πώ πιστοποιείται. Είπατε, πώ πιστοποιείται ότι υπάρχει λαϊκή συμπαράσταση. Μα από τον λόγο των διαδηλώσεων και από τον λόγο τη υποστήριξη. Δίνει την εντύπωση, αν δούμε, ας πούμε, και τώρα, αν δούμε τι έγινε στην Αίγυπτο, για παράδειγμα. Όταν ο κόσμος σήμερα βλέπει ότι υπάρχει πλήθος κόσμου, έτσι και δεν είναι δύο-τρεις άνθρωποι, αλλά υπάρχει μια. Νομίζω αυτό είναι ζήτημα, ας το πούμε έτσι, τη πράξη. Όταν έχουμε επανάσταση, όταν έχουμε πραξικόπημα. Εδώ μιλάμε για επανάσταση τώρα. Έπαιρνε τη μορφή επανάσταση το 1909. Επομένως, υπήρχε λαϊκή υποστήριξη. Αλλά συμμετοχή του λαού στη θέσπιση συντάγματος πραγματική δεν υπήρξε ποτέ μέχρι τώρα. Προβλέπεται σε άλλα συντάγματα. Θα τα δούμε. Προβλέπεται στο Σύνταγμα της Ελβετίας. Προβλέπεται σε άλλα συντάγματα. Θα δούμε με ποιο τρόπο μπορεί στην επόμενη φορά. Θα δούμε και με ποιο τρόπο μπορεί ο λαό να συμμετάσχει στο σύνταγμα της, στη θέσπιση του συντάγματος. Και δεν μιλάμε τώρα, μιλάμε για μια οργανωμένη, συστηματική συμμετοχή. Δεν λέμε για αστειότητες ή για γραφικά πράγματα. Λέμε πραγματικά πώς μπορεί να γίνει. Δεν νομίζω ότι έχει υπήρχε κάτι άλλο, δεν ξέρω αν ξέχασα κάτι. Το θέμα της εξουσιών και εκτελεστική κυβερνητική εκτελεστική. Όχι, εγώ δεν βλέπω αυτό το πράγμα. Η εκτελεστική εξουσία ξεκινάει από την κυβέρνηση και καταλήγει μέχρι τα τελευταία, το τελευταίο κριτήριο του Πρωθυπουργείου. Αυτή υπόκειται στις εντολές. Δηλαδή υπάρχει η διοίκηση, όμως, ας πούμε στο Υπουργείο Παιδείας, ανώτερος όλων είναι ο Υπουργός Παιδείας. Αυτός δίνει τις εντολές και εκτελούνται. Εκδίδει τις αποφάσεις, τις διοικητικές αποφάσεις, τις διοικητικές πράξεις και τα υπόλοιπα όργανα της διοίκησης επίσης. Πάγονται στον Υπουργό. Ξέρετε, επειδή το ελληνικό δημόσιο στο ελληνικό αυτοκτονία είναι κράτος σε κράτη. Τι έλεγε κράτος σε κράτη. Εννοώ ότι εξελίσσονται εντολές και η πραγματική κυβερνητική εξουσία είναι αυτό το κογκλάδιο των 35-40 ετών που αποτελούν την κυβέρνηση. Αυτή θέτει, αλλά η εκτελεστική εξουσία λένε, τουλάχιστον μπορεί να είναι κράτος αυτό, ότι απλώς εκτελεί. Κάποιοι άλλοι έχουν τις αρχές, δηλαδή οι υπουργοί. Γι' αυτό κάνουμε αυτό το δίχρονο. Ωραία, θα πρέπει η πολιτική εξουσία και η κυβερνητική εξουσία να είναι ανεξάρτητα. Δηλαδή δεν μπορεί ένας δημόσιος φορέας να φέρεται και άγεται από τις εκάστοτε εντολές ενός υπουργού, ο οποίος πολλές φορές μπορεί να μην έχει εκλεγεί. Η διοίκηση οφείλει να εφαρμόσει τον νόμο. Και η εκτελεστική εξουσία και ο υπουργός οφείλει να εφαρμόσει τον νόμο. Οφείλει να κινείται, άρα. Ξέρετε, θέλουν, συγγνώμη που σας έκουσα, θέλουν να αποκόψουν και σωστά κατά τη γνώμη μου την πραγματική λειτουργία του κράτους που είναι οι δημόσιες υπηρεσίες από το πολιτικό σύστημα. Αυτό είναι σωστό ότι πρέπει να έχουμε ακόμα και διψηφιακούς υπουργούς. Ακόμα και για διψηφιακούς υπουργούς. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ανήκουν αυτοί όλοι στην εκτελεστική εξουσία. Το άλλο που είναι η εξουσία των μέσων ενημέρωσης, η νέα εξουσία που είναι. Αυτό είναι οργανωμένο. Η λεγόμενη τέταρτη εξουσία. Θα δούμε και αυτή την τεράστιο ρόλο παίζει σήμερα. Θα πρέπει να εκτελήσουν θα πρέπει να ενισχυστούν κατά την άποψη τεράστια με πολύ σημαντικοί κανόνες που αφορούν τα μέσα ενημέρωσης. Διαπιστώνουμε σήμερα την πραγματική σχέση που έχουν όλοι αυτοί. Δεν είναι μόνο μέσα ενημέρωσης, είναι κυβέρνηση, η πολιτικό σύστημα, είναι όλοι μαζί πολιτικό σύστημα. Δηλαδή, η κομματοκρατία αυτή, το κομματικό σύστημα στον απολύτερο, εργολάβοι, τράπεζες, τραπεζίτες και μέσα ενημέρωση είναι ένα. Και εσείς που είστε και κόμμα και κατεβήκατε τις εκλογές, ξέρετε τι θα πει να είσαι ένας αγωνιστής και να παλέψεις με αυτό το κόμμα το σύστημα. Σε βγάζουν σχεδόν στο περιθώριο. Επομένως, και όλοι αυτοί έχουν μεταξύ τους τις διάφορες δοσοληψίες, έτσι, για τη διαπλοκή. Εδώ λοιπόν πρέπει να τεθεί ένα τέρμα, ένα όριο στο πόσο και κάποιοι κανόνες συγκεκριμένοι που λειτουργεί τα μέσα ενημέρωσης. Εμείς, ας πούμε, λέμε στην Πρωτοβουλία, στη διακήρυξή μας,
ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν μπορεί να υπάρχει μέσω ενημέρωσης χωρίς νόμιμη άδεια και δεν μπορεί να υπάρχει μέσω ενημέρωσης που να οφείλει, που να έχει οφειλές προς το δημόσιο. Γιατί εδώ τι κάνουν, δεν έχουν οφειλές προς το δημόσιο, παράδειγμα, δεν πληρώνουν τις οφειλές τους. Συναλλάσσονται με την πολιτική εξουσία, τους δίνουν άδειες, ενώ του πληθυσμού χωρίς άδειες δεν τους πειράζει κανένας. Έχουν οι ίδιοι έχουν ταυτόχρονα, έχουν είναι και εργολάβοι, παίρνουν δημόσια έργα, τα προπαραδίζουν και τα στείλουν μέσα από τα μέσα ενημέρωσης τους, είναι και τραπεζίτες και δίνουν και δάνεια στα κόμματα. Επομένως, όλο αυτό το πράγμα, τα κόμματα, η πολιτική εξουσία τους καλύπτει σε όλες αυτές τις ενέργειες και ταυτόχρονα αυτή την καλύπτει και με χρηματοδότηση τραπεζική. Και με προβολή από τα μέσα και με χρηματοδότηση τραπεζική, με αντάλλαγμα να παίρνουν τα δημόσια έργα και να εισπράττουν και να καταλαβαίνουν και το δημόσιο πρόσωπο. Λοιπόν, αυτό θα πρέπει να σπάσει. Και θα σπάσει με, πρέπει να σπάσει με κανόνες και συνταγματικούς κανόνες. Επόμενος. Βέβαια. Θυμίζω ότι με μια επισήμαση που έκανε στην διάρκεια των εξουσιών ότι αυτές, ότι όσο περισσότερο είναι προσωποπαγές ένα πρόεδρεμα, όπως είναι η προεδρευμένη ή η προεδρευτική δημοκρατία, τόσο περισσότερο εκεί βλέπουν ότι διακρίνονται οι εξουσίες. Τώρα πιαστήκαμε αυτό και πήγαμε αυτό το θέμα. Το ερώτημα είναι κατά πόσο με τη δημοκρατία συνηθαίνεται αυτό που λέμε διάκριση εξουσιών. Δηλαδή, στην αρχαία δημοκρατία είχαμε διάκριση εξουσιών. Για να βοηθήσω λίγο την απάντηση από τη δική μου αντίληψη, εκεί υπήρχε μια εξουσία. Εξουσία του Δήμου. Έλεγα του λαού, με αυτό το λαό είναι κάτι ευρύτερο, των δημοτών. Από εκεί και πέρα είναι ακόμα και η νομοθετική, γιατί ήταν θέμα των δημοτών. Όλες υπόκειτο στην μία κοινωνική εξουσία. Θεωρώ ότι η έννοια διάκριση των τριών εξουσιών μπαίνει από τα αποτελικά πολιτεύματα, τα οποία τα λένε δημοκρατίες, δεν λένε και να το αφήσουμε λίγο από το μυαλό μας. Δηλαδή, να θυμηθούμε την πραγματική δημοκρατία όπου εκεί υπάρχει μια εξουσία. Και μόνο. Οπότε, μην παίρνουμε την παγίδα να βαφτίσουμε εξουσία και την κυβερνητική. Είναι εξουσία και την δημοσιογραφική. Μην τα λέμε όλα εξουσίες. Εξουσία είναι μία στην δημοκρατία. Για να ζητούμε να κανόσουμε την δημοκρατία, έτσι. Έναν αυτό. Και το δεύτερο έχει να κάνει με την έννοια της λέξης δημοκρατίας που νομίζω ότι είναι εσφαλμένη σήμερα. Η δημοκρατία ονομάστηκε στην αρχή Αθήνα γιατί ήταν ο Δήμος. Ήταν λοιπόν η πόλης κράτος. Ο λαός ενός Δήμου σημαίνει αυτό που λένε Δήμο. Λέγονται δημότες, λέγονται πολίτες. Ο πολίτης δεν έχει έννοια έξω από την πόλη, αναφέρεται στην πόλη. Γι' αυτό και ονομάστηκε δημοκρατία. Είναι εκεί που κυβερνά ο Δήμος. Όταν μετά το 1821, με την επανάσταση με την εργασία, δημιουργήθηκε το πρώτο εθνικό κράτος, όπου δεν έχουμε πλέον Δήμους αποσπασμένους, αλλά συνειφασμένοι όλοι σε ένα εθνικό κράτος, θεωρώ ότι η λέξη δημοκρατία είναι λάθος. Θεωρώ δηλαδή ότι το ΕΑΜ, αναζητώντας μια καινούργια λέξη για να εκφράσει αυτό το πόθο που το ονόμασε λαοκρατία, είναι σωστό. Είναι το ίδιο πράγμα. Τι σημαίνει δημοκρατία. Τα πλαίσια του Δήμου κράτους και μετά ο Δήμος, δηλαδή ο λαός. Τα πλαίσια ενός εθνικού κράτους που έχουμε σήμερα δεν μπορούσε να το πει δημοκρατία. Γιατί η Ελλάδα δεν είναι Δήμος. Δεν είναι ούτε πόλη. Είναι ομοσπονδία Δήμων. Γι' αυτό για άποψη συνεργεία μου ότι η λέξη δημοκρατία είναι λάθος. Πρέπει να δούμε ακόμη την ονομασία. Η σωστή λέξη είναι λαοκρατία. Το δεύτερο είναι μια δική μου ερώτηση. Το πρώτο είναι ερώτημα.
υπάρχουν οι τρεις εξουσίες, το δουλευόμενο, το δικάζον και το περιπασαχά. Και είπε επίσης ότι. Είναι μια αρχαιοκρατική σχέση. Όχι, στη δημοκρατία. Επίσης ο Αριστοτέλης είπε ότι η δημοκρατία σημαίνει εν μέρει άρχεστε και εν μέρει άρχιστε. Για τον καθένα. Δηλαδή ότι μόνο τότε υπάρχει δημοκρατία, όταν κάποιος δεν είναι πουθενά, δεν είναι παντού άρχον, ούτε παντού αρχόμενος, αλλά σε κάποια σημεία άρχη, κάπου αλλού άρχη. Στην αρχαία Αθήνα είχαμε πολλές εξουσίες, δεν είχαμε μία. Δεν είχαμε την εκκλησία του Δήμου που αποφάσισε για όλα. Είχαμε πολλές εξουσίες, είχαμε τους στρατηγούς, είχαμε τους εννέα άρχοντες, είχαμε επιμέρους εξουσίες, πάρα πολλές. Ήταν διασπασμένες, ήταν πολύ μικρές, πολλές από αυτές, ήταν και μικρότερες. Ήταν κληρωτές. Δεν είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, 10 λογιστές. Γνωρίζουμε ότι κάποιος ο οποίος αναλάμβανε ένα δημόσιο αξίωμα, είχε, ο που διαχειρίζονταν το δημόσιο χρήμα, είχε την, τον έλεγχο των λεγόμενων 10 λογιστών. Ήταν κληρωτοί, κληρώνονταν, προέκυπταν διακληρώσεως και είχαν αυτόν 10 λογιστές ή είχαν τον συγκεκριμένο ο οποίος ασκούσε την εξουσία, έτσι. Αυτή δεν μπορούσε η Εκκλησία του Δήμου να τους πει δεν θα κάνεις αυτό και δεν θα κάνεις εκείνο. Ήταν είχαν το δικαίωμα, το συγκεκριμένο δικαίωμα και του ελέγχου. Δεν τους έλεγε η Εκκλησία του Δήμου που θα κάνει. Δεν μπορούσε κάποιος οπωσδήποτε άλλος μπορεί να τους πει δεν θα κάνεις αυτό. Βεβαίως και αυτοί οι υπόλοιποι το έλεγχο. Άρα είχαμε εξουσίες στην αρχαία Αθήνα. Η εξουσία του λαού βεβαίως ήταν θεμελιώδης, ψήφισε τους νόμους, η Εκκλησία του Δήμου συνέχονταν κάθε 8 ημέρες. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι δεν είχαμε εξουσίες. Και επίσης κάποιος ο οποίος ήταν σε μία εξουσία δεν μπορούσε να είναι και σε άλλη. Αυτό είναι το θέμα. Ότι πολλές φορές υπήρχε και το ζήτημα ότι αν ας πούμε ήσουν βουλευτής στη Βουλή των 500, η θητεία σου ήταν 19 χρόνια. Μετά δεν μπορούσες να ξαναγίνεις. Άρα αυτά τα ζητήματα όλα της διάκρισης των εξουσιών, του ασυμβίβαστου, της εναλλαγής στα αξιώματα και να μην είναι ο ίδιος, δεν ήταν και από τότε. Δεν αποφάσισε για όλα η Εκκλησία του Δήμου, ο καθένας είχε το ρόλο. Τώρα για το. Για την. Η Εκκλησία του Δήμου όμως αναδείχνει είτε με διακληρώσεως είτε με μεγάλη ιστορία τα προσωπικά του όργανα. Η διαφωνία είναι το ότι έχουμε συνηθίσει αυτά τα θεσμικά όργανα. Άρα πάμε να πούμε λοιπόν. Τα ονομάζουν εξουσίες. Είναι εξουσίες. Άρα πρέπει να πούμε εμείς λοιπόν το θέμα μας είναι πώς θα αναδεικνύονται αυτά τα όργανα και τι εξουσίες θα έχουν. Και μπορεί ο λαός εκεί να επέμβει και να τον ανακαλέσει αυτόν. Παράδειγμα, ή να ζητήσει να πει εκεί φαίνεται η δημοκρατία. Αν μπορεί ο λαός για παράδειγμα να πει ότι εγώ θέλω να κάνω δημοψήφισμα και να ακυρώσω ένα νόμο, ή θέλω να θεσπίσω εγώ νόμο, αφού δεν θεσπίζεις εσύ, ή θέλω να αλλάξω το σύνταγμά μου, ή κάποιος ο οποίος δεν κάνει καλά τη δουλειά του, πρέπει να δικαστεί από ένα εξάρτητο δικαστήριο, το οποίο μπορεί να συμμετέχει και οι πολίτες, να είναι ένωνος για παράδειγμα. Την ρωτή, όπως ήταν στην αρχαία Αθήνα. Ή να μπορούμε να ανακαλέσουμε και κάποιον ο οποίος δεν κάνει καλά τη δουλειά του και είναι δήμαρχος, είναι ξέρω υπουργός, είναι ακόμα και πρωθυπουργός, ή λογοδοτεί ο πρωθυπουργός σε κανέναν. Ο πρόεδρος, ο αρχηγός της κυβέρνησης λογοδοτεί στο λαό. Εκεί πράγματι έχετε δίκιο ότι εδώ πρέπει, αυτό είναι το στοιχείο. Τώρα, για το αν είναι η δημοκρατία, το ονομάσω. Εντάξει, είπατε και εσείς ο ίδιος ότι είναι προσωπική σας, αλλά εγώ πιστεύω ότι και σήμερα μπορεί να υπάρξει δημοκρατία. Έχουμε συνηθίσει να το λέμε. Ναι, εντάξει. Δεν είναι δημοκρατία αυτό που ζούμε, συμφωνώ και εγώ. Έρχεται από την αρχή. Αλλά ότι μπορούμε και σήμερα να έστω και με ένα διαφορετικό τρόπο από την αρχαία Ελλάδα, το δημοκρατία τη αρχαία Ελλάδα, να έχουμε αληθινή δημοκρατία ή πραγματική δημοκρατία, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να γίνει αυτό. Όχι με γραφικό τρόπο, με το σύγχρονο τρόπο, με τα δημοψηφίσματα, με πολλές αρχές που μπορεί να είναι κληρωτές, με λογοδοσία, με τέτοιους θεσμούς. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να έχουν και κληρωτά αξιώματα, όπως και τότε. Κατά τη γνώμη μου, μπορούμε να
και στις ανεξάρτητες αρχές και στα δικαστήρια. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούμε να έχουμε κληρωτές αρχές και μπορεί να έχουμε και δημοψηφίσματα και σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο δηλαδή δήμων και σε επίπεδο κεντρικό επίπεδο και φυσικά για τα δημοψηφίσματα για την αλλαγή του συντάγματος. Και άλλες δυνατότητες θα τα δούμε και την άλλη φορά τις προτάσεις που μπορεί να τα συζητήσουμε και πιο αναλυτικά. Και εγώ ήθελα να πω για τη λαοκρατία. Ήθελα να πω ότι παίρνουν κάποιες λέξεις ως δεδομένες. Ξεκινάμε να τις αναπτύξουμε ή να αναπτύξουμε διάφορα θέματα πάνω σε αυτές και τελικά οι λέξεις δεν ισχύουν. Ας πούμε, η λαοκρατία είναι πιο κοντά σε αυτό που θέλουμε να έχουμε. Και επίσης, ας πούμε, ένα ανάλογο είναι και η οικονομία. Η οικονομία είναι η νομή του οίκου. Η λέξη θα έπρεπε να είναι μάλλον δημοσιονομία. Γιατί ξεκινάμε να σκεφτόμαστε την οικονομία, δεν πάει καλά. Και τελικά είναι λάθος η λέξη από την οποία ξεκινάς. Πού μπορεί να βγάλει σωστά συμπεράσματα ξεκινώντας από λάθος λέξεις που έχουν άλλο νόημα. Κάπου θα ξεκινάς να κοροϊδεύεις τον κόσμο από την αρχή ή να αυτοκοροϊδεύεται ο κόσμος από την αρχή. Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Ότι οι λέξεις είναι ζωντανός οργανισμός και εξελίσσονται συνέχεια. Και παίρνουν και άλλα νοήματα. Άμα ανοίξετε με ένα λεξικό, μία λέξη μπορεί να έχει και 10 και 20 έννοιες. Μα η λέξη δήμος στην πρώτη έννοια. Η λέξη δήμος τότε σήμερα το κράτος ταυτόχρονα. Σήμερα το πολίτη. Όχι, δεν είναι το κράτος. Βεβαίως το κράτος. Το κράτος ήταν η αρχαία Αθήνα, για παράδειγμα. Ο δήμος ήταν αυτό. Δεν είναι η πόλη. Δηλαδή σήμερα εμείς ονομάσαμε το δήμο, το δήμο του Αμαλουσίου. Έτσι το ονομάσαμε. Δεν ταυτίζεται. Γιατί η αρχαία, αν το πάρουμε και έτσι, η αρχαία Αθήνα δεν είχε 50 δήμους. Έτσι. Διαμερίσματα, ας το πούμε έτσι. Δεν ταυτίζεται, δεν πρέπει να ταυτίζουμε αυτό το πράγμα. Δήμος δεν ήταν το κράτος. Δήμος είναι το σύνολο των πολιτών. Εντάξει, το ίδιο. Η πολιτεία. Γι' αυτό δεν είναι Δήμος Αθηνών. Ναι, εντάξει. Αθηναίων. Δήμος Πατρέων. Ναι, σύμφωνο. Αλλά δεν είναι η πόλη. Δήμος είναι ο λαός στα αρτύπτω επίπεδο. Όχι, και εδώ, λοιπόν, μπορούμε να πούμε ο Δήμος είναι των Ελλήνων. Δεν μπορεί να το πεις. Γιατί δεν μπορεί να το πεις. Γιατί η λέξη είναι λάθος, δεν μπορεί να θεωρηθεί. Όχι, έχετε ταυτίσει τον Δήμο με τον Δήμο Αμαλουσίου, γι' αυτό. Εκεί το έχετε μπερδέψει. Όταν λέμε Δήμος εννοούμε. Δήμο Αμαλουσίου το ονομάζουμε τώρα. Μιας πόλης. Αυτός είναι ο Δήμος. Γιατί να είναι ο λαός είναι μιας πόλης. Όταν πάμε στην Αθήνα, ποια ήταν η πόλη. Η Αθήνα. Η Αθήνα. Ο Παλάβη ήταν μέσα στην αρχαία Αθήνα. Σε εμάς δεν πρέπει. Εδώ πέρα το ζήτημα πάντως είναι άλλο. Για
ανέστητο, είτε το πούμε φόβητο, η υπόθεση βρίσκεται στο ποια είναι τα δικαιώματα που έχει ο λαός μας, με ποιο τρόπο ο λαός μπορεί να ασκήσει τη δημοκρατία κτλ. Και εγώ είμαι υπέρ πάντως της διάκρισης των εξουσιών, όχι με την έννοια κατά ανάγκη που δεν έχουμε διάκριση, με τυπική καθαρά και είναι για να δουλευόμαστε. Αλλά μία τρόπο την διάκριση των εξουσιών και με τη λογική που βάζει ο Αριστοτέλης, αλλά και με τη λογική που καταλαβαίνουμε όλοι ότι πρέπει να έχει μία. Ο λαός πρέπει να έχει πολλαπλές εκφάσεις και εκδηλώσεις της θέλησης του. Ακόμα και στη σημερινή δημοκρατία λέμε ότι το να περιορίσει συνδικαλιστικές ελευθερίες, για παράδειγμα, ας πούμε, που είναι και της μοδός. Γιατί συζητιέται έντονα η Τρόικα, βάζει ζήτημα άμεσα τυπήματος συνδικαλιστικών κατακτήσεων. Δεν είναι ζήτημα του πώς αξιοποιήσουν οι αλλά στην πράξη αυτό είναι να εμποδίσουν την εκδήλωση του ίσου του λόγου. Αλλιώς τι λέμε, ψηφίζουμε μια φορά την κυβέρνηση για μια φορά στα τόσα, ψηφίζω μονάχα. Τελειώνει, δεν μπορεί να υπάρχει αντίλογο και δικοινωνικό εκδήλωση δηλαδή του λαϊκού αισθήματο. Εμπολί μα το λένε, έτσι. Εμπολί μα το λένε, μα το πετάνε κάθε μέρα τηλεπαράθυρα, α πούμε. Έτσι, επομένως το ζήτημα τη δημοκρατία και του δικαιώματο είναι το κομβικό ζήτημα που πρέπει να μα απασχολεί και από αυτή την άποψη κάθε δυνατότητα εκδήλωση τη λαϊκή βούληση, είτε υπέρ είτε κατά είτε κτλ., είναι για μα κομβικό ζήτημα που πρέπει να το υπερασπίσουμε. Τουλάχιστον εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Και εκεί βλέπω και τη διάκριση του ίδιου. Ευχαριστώ. Στο πρόσωπό μα. Να προσθέσω κάτι. Και συγγνώμη, αλλά πρέπει να φύγω από την εγγόνη σπίτι μου και να το πω. Θα πρέπει νομίζω να ξεκαθαριστεί το έννοια του συντάγματο. Δηλαδή, με ποια λογική. Είναι σκληρό το σύνταγμα ή μαλακό. Πρέπει να οριοθετηθεί ότι δεν υπάρχουν μη αναθεωρητές διατάξεις. Και γι' αυτό το Σύνταγμα είναι σκληρό σύνταγμα, το που δεν επιτρέπει αναθεωρήσεις βασικών διατάξεων. Από το λόγο αυτό προκύπτουν οι βίαιες ανατροπές του Συντάγματος. Διότι εάν δεν ήταν ένα Σύνταγμα σκληρό, αυστηρό, και έδινε περιθώρια ειρηνικής, δηλαδή μιας αναθεώρησης γιατί οι συνθήκες, οι κοινωνικές συνθήκες μιας συγκεκριμένης εποχής το απαιτούν. Θα γινόταν άνετα. Αλλά όταν υπάρχουν απαγορευτικές διατάξεις στο Σύνταγμα όσον αφορά τη μορφή του πολιτεύματος, αλλαγής μορφής του πολιτεύματος, δηλαδή έχουμε σκληρό Σύνταγμα, φυσικό επακόλουθο είναι η αλλαγή αυτή που απαιτούν οι κοινωνικές συνθήκες κάποιες εποχές να εκδηλώνονται με έναν τρόπο βίαιο. Συμφωνώ με αυτό. Νομίζετε. Η προσπάθεια πάντα εδώ ήταν να αποτρέψουν, δηλαδή μετά τη θέση του ψηφίου συντάγματος ήταν να αποτρέψουν την αλλαγή. Απέτυχε πάντα. Βίαια τις περισσότερες φορές. Ένα παράδειγμα ας πούμε είναι και το σύνολο του 1864, το οποίο προέβλεπε ιδιαίτερα αυστηρή διαδικασία αλλαγής, με πλειοψηφία 3/4 από 2 βουλές, από αυτή και την επόμενη. Το είχε πει ο ίδιος ο βασιλιάς. Τους είχε πει ότι είναι υπερβολικό. Τους το είχε πει. Ο βασιλιάς του πήγε. Παρ' όλα αυτά το θέσπισαν. Αλλά βέβαια το σύνολο του 1911 θεσπίστηκε με διαφορετικό τρόπο. Δεν έλαβε υπόψη του αυτά που έλεγε το σύνολο του 1864. Το ίδιο και εδώ τώρα, το Σύνολο 1952, έλεγε απαγορεύεται η αλλαγή των διατάξεων περί πολιτεύματος. Ήρθε ο Καραμαλής να αναθεωρήσουν το Σύνολο 1952. Μα τι είδους αναθεωρήσεις είναι αυτή, αυτό το Σύνολο 1952 προέβλεπε μία αλλαγή των διατάξεων περί πολιτεύματος, όπως έκανε ένα δημοψήφιο, το άλλαξε. Τώρα μας λένε ότι δεν μπορεί να αλλάξει με αυτές τις διατάξεις. Είναι μία αναθεωρητές. Αλλά από ό,τι άμα δεν μπορούν, θα πρέπει να πάμε να δούμε ποιο σύνταγμα είναι νόμιμο. Γιατί το προηγούμενο δεν είναι. Ακριβώς. Το 75. Αλλά και το 52 δεν ξέρουμε αν είναι. Και άντε να δούμε πόσο πίσω θα φτάσουμε. Πίσω να φτάσουμε στο κείμενο του Σύνταγμα 1844. Πάλι. Να γυρίσουμε πίσω στην αρχή. Αυτή είναι η κατάσταση. Όντως λοιπόν χρειάζεται. Δεν γίνεται έτσι. Το δημοψήφισμα είναι το ζήτημα. Μπορεί ο λαός με δημοψήφισμα να αλλάξει το σύνταγμα. Γεια σας, συγγνώμη.
συγγνώμη, αλλά και στο δημοσίευμα υπάρχει δολιότητα. Να κάνουμε τους ψήφους και να κάνουμε όπως εκείνοι θέλουμε και βγάζουμε αποτελέσματα όπως εκείνοι τα αποτελέσματα. Επότε λέω, στο συγγύπου και να. Επειδή είμαστε δικηγόροι, με συγχωρείτε να απαντήσω εδώ. Εγώ είμαι δικηγόρος. Έχω πάει σε εκλογές. Τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά, θα διαβεβαιώ ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όσο εγώ άνεργο στο εκλογικό τμήμα, που είμαι εγώ παράδειγμα και που είναι άλλοι συναδελφοί μου, δεν έχω ακούσει ποτέ. Δεν μιλάω για τα τμήματα. Όλα αυτά τα τμήματα που θα λένε. Υπάρχει σε αυτά, υπάρχει κάποια διαδικασία ελέγχου. Δηλαδή τα κόμματα, όταν εγώ βγάλω τα αποτελέσματα, στέλνω τα αποτελέσματα στο Δήμο, στην Ομαρχία και στα δικαστήρια. Ταυτόχρονα τα κόμματα που είναι μέσα εκεί παίρνουν τα αποτελέσματα και τα συγκρίνουν και είναι και ήδη, είναι εκπρόσωποι των κομμάτων μέσα στο εκλογικό τμήμα και παίρνουν και αυτά τα αποτελέσματα από μένα, μαζί μου εκεί, δεν είναι μακριά, τα ελέγχω και βγάζω. Υπάρχει φορευτική επιτροπή, υπάρχουν εκπρόσωποι των κομμάτων, όλοι μαζί παίρνουν τα αποτελέσματα. Τα παίρνουν και τα στέλνουν και επίση στι οργανώσει του παντού. Δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει αυτό που λέτε. Έτσι, δεν είναι τόσο εύκολο. Και υπάρχει ένα εκτό. Δεν θυμάμαι, παλιότερα δημοσιεύονταν όλα τα αποτελέσματα με εκλογικό τμήμα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Νομίζω ότι πια αυτό δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή να βρω το αποτελέσμα του 375. Κάποια στιγμή γίνεται αργότερα όμως. Δεν ξέρω εσείς αν είχατε τέτοιο θέμα τώρα με τις ευρωεκλογές. Θα προτιμούσαμε όμως, το λέω έτσι, δηλαδή τα στοιχεία υπάρχουν. Επομένως, μπορούσαν να τα δημοσιοποιούν αμέσως. Εμένα προσωπικώς μου δημιουργεί έντονες επιφυλάξεις προσωπικά. Δεν υποχρεωτικό, ούτε λέω. Αλλά επειδή σε κάθε περίπτωση τα αθροίσματα δεν τα κάνω εγώ, έτσι. Ούτε εμείς, σαν πολιτικός οργανισμός, έχουμε τέτοια δυνατότητα να κάνουμε αυτά τα αθροίσματα. Εδώ πολύ μεγαλύτερα κόμματα, ας πούμε, στο ΚΚΕ που ήμουν παλαιότερα. Είναι συζητήσιμο αν μπορούσε να τα ελέγξει πίσω όλα τα αποτελέσματα. Τα κόμματα εξουσίας δεν το συζητάω, γιατί αν γινόταν το παιχνίδι μεταξύ τους θα γινόταν. Μόνο σε περίπτωση μεγάλης αντιπαλότητας θα έλεγε ο ένας τον άλλον και θεωρώ ότι από ένα σημείο και μετά δεν υπάρχει τέτοια αντιπαλότητα όσο εμφανίζεται ότι υπάρχει. Ακόμα και στο πεδίο μοιρασιάς της πίτας, δηλαδή, πώς να το πω, της εξουσίας. Δεν φαντάζομαι όμως, παράδειγμα, το κόμμα που χάρη τις εκλογές αυτή για τη σπάση. Θυμάστε γιατί έφυγε ο Καρατζαφέρης από τη Νέα Δημοκρατία. Θυμάστε γιατί έφυγε ο Καρατζαφέρης από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί. Τι είχε καταγγείλει τότε, ότι είχαμε βγει εμείς, λέει, η Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα και υπήρξε συνεννόηση. Σύμφωνη θεωρία συνωμοσία. Στην πράξη όμως, αυτό το καλύτερο τρόπο να βουλώσει όλα τα στόματα και τον πλέον κακοπροαίρετο που σήμερα έχουμε κάθε λόγο να είμαστε κακοπροαίρετοι, ως λαός δηλαδή. Και δικαίως, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, είναι να δημοσιοποιούνται όλα τα πάντου. Οπότε ο καθένας μπορεί εύκολα να ελέγξει. Εγώ δηλαδή ξέρω στο τμήμα που ήμουν αντιπρόσωπος τι βγήκε. Οπότε βλέποντα, εγώ βλέπω τον εαυτό μου, άλλο τον εαυτό του, οπότε ο ένας με τον άλλο. Μπορείτε να πάτε λοιπόν στο δικαστήριο, άμα δεν τα δημοσιοποιείτε. Δεν θα πάει κανείς. Και να πάρει δημοσιοποιημένα είναι δεν είναι. Εντάξει, και να ελέγξετε αν παράδειγμα στα ενδεικτικά και δειγματοληπτικά εκεί που ήσασταν εσείς, υπάρχουν διαφορές. Αυτό είναι ένας πρώτος τρόπος για να δείτε. Το ξυτερόπο το ξέρω, δεν θα το κάνει κανείς. Ενώ άλλο πράγμα υπάρχει στον ιστότοπο και το κοιτάμε. Και παλιότερα έμπαιναν πιο άμεσα, ενώ τώρα καθυστερούν περίεργως. Το οποίο δημιουργεί μία συζήτηση. Το πάω ως εκεί. Το κορυφαίο δεν είναι. Όχι, είναι η οποία αναφέρθηκε την τελευταία δεκαετία για τα μέτρα των ψήφων σε μια ευρωπαϊκή εταιρεία, την οποία η ελληνική εταιρεία είναι η εταιρεία τη Ελλάδα του Ιδρύου, είναι και η κατοχή τη Ελλάδα του Ιδρύου, είναι το Σάλα, ανήκει στο Σάλα, είναι και η κατοχή δηλαδή, και αυτή η εταιρεία σε τι το λέτε. Ακούστε, το πρωτοδικείο ανακοίνηση αυτού οι οποίοι έλαβαν μέρος του πιο εξελέγηση. Δεν τους ανακοινήσει η εταιρεία. Πολύ ιδιωτική εταιρεία που είναι σήμερα βγάζει τα αποτελέσματα τα οποία έρχονται από το Υπουργείο Εσωτερικών να τα μεταδίδει στην τηλεόραση. Αλλά δεν βγάζει αυτά τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα βγαίνουν από τις εκπαιδευτικές επιτροπές, στέλνονται ξαναλέω σε τρία σημεία, Δήμος, Περιφέρεια και Δικαστήρια. Κεντρικά στη σύγκρουση. Τώρα τι μαζεύονται, αφού η ΣΑΕ και τα συμβόλαια διαπιστώνται σαν πρωτοδικία.
και από το δικείο, αφού κάτσε και κουραστεί για την δύο, ένα μήνα πόσο, θα τον κυρίσει τους αυτούς οι οποίοι εξελέγησαν. Ο καθένας έχει το δικαίωμα, εφόσον το αμφισβητεί αυτό, να πάει να ελέγξει το πρώτο δίκαιο. Πράγμα δύσκολο βεβαίως, όχι αυτό είναι το βιαστικό, αλλά αν υπάρχει αμφιβολία, πάμε και το ελέγχουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιου είδους καταγγελίες. Δεν νομίζω ότι. Ξεπερνάει τα όρια της συνωμοσιολογίας. Μπορεί να γίνονται κάποιες σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτό που εγώ λέω είναι ότι δεν γίνονται. Μπορεί ο άλλος να πάει και να χώσει σταθμούς. Αν δεν είναι τυπικός ο δικαστικός αντιπρόσωπος, που πρέπει και δεν κάνει τη δουλειά του ακριβώς όπως πρέπει, ότι μπορεί να χωθούν σταθμοί σε συγκεκριμένους προσωπικούς, μπορεί να χωθούν. Δεν αναφέρομαι στη διαδικασία. Αναφέρομαι σε μια σαφέστατη παραχάραξη του συντάγματος, το οποίο σύστημα ορίζει ποιο είναι το όργανο. Το δικείο που εποπτεύει την όλη διαδικασία και για μένα είναι αντισυνταγματικό να αναφερθεί σε μια ιδιωτική εταιρεία. Εντάξει, εγώ είπα την άποψή μου ότι δεν αναδείχθηκε στην ιδιωτική εταιρεία, αλλά εσείς λέτε την εταιρεία η οποία μεταδίδει τα αποτελέσματα. Όχι, δεν τα μεταδίδει απλά. Καταμετράει, καταμετράει, καταγράφει, κάνει τους διαγωνισμούς και την ανακοινώνει βέβαια και ενημερώνει και το δικείο. Δεν θα έπρεπε να συμμετέχει. Δεν θα έπρεπε να υπήρχε καν αυτή η ιδιωτική εταιρεία στην όλη διαδικασία, στην μια διαδικασία. Πολύ περισσότερο όταν η συγκεκριμένη ιδιωτική εταιρεία είναι καταχρεωμένη, άρα είναι υποχείριο και τον εξουσιαστό, που δεν είναι κυβερνητής, αλλά είναι τράπεζες. Η συγκεκριμένη εταιρεία και τη τράπεζα Πυραιός. Δηλαδή είναι αυτή που μας πίνει το αίμα. Δηλαδή σε αυτήν αναθέτουμε να καταμετρήσει την βούλησή μας. Δεν μπορώ να σας πείσω. Δεν μπορώ να σας πείσω. Δεν τα μεταλλεί. Δεν τα μετράει. Δεν τα μετράει. Δεν τα μετράει. Αλλά δεν μπορώ να σας πείσω. Τα μετράει τα δικαστήρια. Τα μετράει τα δικαστήρια. Τα μετράει η νομαρχία που στέλνει τα αποτελέσματα. Τώρα είναι αυτή. Προς την τηλεόραση μπορεί να σου δείχνουν κάποια πράγματα, σου δείχνουν αυτά που σου έρχονται. Αυτή είναι η άποψη. Τέλος πάντων. Κάτι άλλο. Ένα από τους κόμικους που είδα. Το οποίο μπορεί να γίνει μια μικρή άμυνα, νομίζω και εμάς. Αυτός είπε στο ντοκιμαντέρ, αυτό είναι και δεν ήταν από τα όπου έλεγε ότι στο κύμα των κρατιών το 2011 θα μπορούσε, αν βρισκόντουσαν, αν θυμάμαι καλά, 100.000 κόσμους, τις υπογραφές να αποξενήσουν ένα δημοσιογραφικό και θα τελειώνουν όλα εκεί. Και θέλω και σας αυτό, ότι εγώ πιστεύω ότι το δημοψήφισμα σαν θεσμός είναι ένας θεσμός ο οποίος θα δημιουργήσει σε ένα δημοκρατικό περιβάλλον. Επειδή τώρα εδώ πέρα σαφώς δεν υπάρχει δημοκρατία, αλλά πολύ χειρότερα ο λαός μας είναι υποκατοχή, ένα δημοψήφισμα στις παρούσες συνθήκες, αλλά και στις συνθήκες που υψηκένουν το 2011, θα γίνει σε φούμερα. Δηλαδή, έχει εξουσία και οι κατακτητές όλα τα μέσα του τρόπου να σπίρουν διλήμματα, φοβίες και ένα σωρό πράγματα που θα αντιστρέψουν τη βούληση του λαού. Άρα, ένα δημοψήφισμα για την λειτουργία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον να υπάρχει μια ελευθερία, ούτω ώστε ο λαός ελεύθερα να εκφράσει τη βούλησή του. Ειδικά στο μεσά παράδειγμα τώρα, νομίζω ότι αύριο μεθαύριο ο Γρηγορικός Σύλλογος Αθηνών έχει προκηρύξει ένα δημοψήφισμα για την αλλαγή του νέου δημοσιονομικού κώδικα. Πολύ φοβάμαι το κώδικα αποκλεισμού από μια συγγνώμη και πολύ φοβάμαι ότι αυτό το δημοψήφισμα θα γυρίσει ανάποδα και θα είναι κατά. Δηλαδή η απόφαση που θα πάρει, που θα βγει, το αποτέλεσμα των κωδικών θα είναι υπέρ αυτών που θέτουν την αλλαγή του κώδικα αποκλεισμού από μια συγγνώμη. Και αυτό που προδιαίρεσε αυτό το γεγονός είναι ότι αυτό που προτείνει το πρόγραμμα, το δημοψήφισμα, είναι και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, ο οποίος νομίζω είναι ιός βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, του Υπουργού. Πρώην Υπουργού. Αυτό σας πω λίγο, το λέω γιατί σεμινάρια είναι, καταγράφονται, να μείνουν στην ιστορία κάποιος του δημοψήφισμα δεν είναι το πολύ καλύτερο στις παρούσες συνθήκες. Αυτό που είπε στο ντοκιμαντέρ, νομίζω είναι κάτι που είπε ο Βασίλης Τσιγκιάς, είπε ότι αν είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε δημοψήφισμα τότε, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Και εγώ υποστηρίζω ότι γενικά αν είχαμε τη δυνατότητα του δημοψηφίσματος, ακόμα και τώρα υπό αυτές τις συνθήκες τις δύσκολες που ζούμε, πολλά πράγματα μπορούν να είναι διαφορετικά. Παίρνω μερικά παραδείγματα.
Πρόσφατα, νομίζω τον Οκτώβριο, ψήφισα μια διάταξη που έλεγε ότι το 40% του χρηματοδότητα των κομμάτων είναι ακατάσχετη. Αν είχε ο λαό τη δυνατότητα να ακυρώσει νόμο για το ψήφισμα, δεν υπήρχε περίπτωση και θα τολμούσαν να ψηφίσουν από την διάταξη, αλλά και να ψήφισαν πολύ γρήγορα, θα μπορούσε ο λαό να την ακυρώσει και θα μάζευε με συλλογή υπογραφών έτσι. Θα μάζευε με 100.000 υπογραφέ και δεν μπορεί να μου κατάσχει το σπίτι μου, την περιουσία μου και τα κόμματα να εξασφαλίσουν το 40%. Έτσι. Άλλο παράδειγμα. Έχουν σειρά νόμων που ψήφισαν, με τις οποίες απαλλάσσουν από ευθύνες, διοικήσεις και τα λοιπά για κατασκευάσεις χρήματος. Το γνωρίζετε, το έλεγε ο επιτελετής δημόσιας διοίκησης αυτό. 14.000 νόμοι που απαλλάσσουν από ευθύνες. Μισό λεπτό, γιατί μου δώσα σήμερα μία, μόνο την έχω εδώ. Δηλαδή είναι, λοιπόν, σε άσχετο νομοσχέδιο, οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών του στην Ελλάδα. Λοιπόν, νομιμοποίηση δαπάνων. Άρθρο 45. Μην άσχετο, τον παλόνο του. Άρθρο 45. Νομιμοποίηση δαπάνων, άρση καταλογισμών του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία και ειδική οργανωτική και εκτελεστική επιτροπή για την εξαγωγή του παγκοσμίου προσωπικού συνεργαστικού αθλητισμού αφού είναι 1997. 97. Δηλαδή του έχουν κάνει και καταλογισμό και του λένε φέρετε και αυτοί έρχονται εδώ πέρα πάνω να του πούνε όχι. Άρση καταλογισμού. Λοιπόν, βλέπετε, αν όμως ο λαός είναι το δικαίωμα του δημοψηφίσματος, ακόμα και αυτές οι αφιλότητες, και αν υπήρχε και διάκριση των εξουσιών που είπαμε προηγουμένως και είχαμε ανεξάρτητη δικαιοσύνη που να πει ότι αυτά είναι αντισυνταγματικά, γιατί δεν μπορεί η νομοθετική εξουσία να επέμβει στην δικαστική. Αυτά όλα τα κατέπληκαν. Βεβαίως, όταν ο λαός είναι πιεσμένος, σε κάθε περίπτωση, αυτό μπορούμε να το δούμε. Τι να πούμε τώρα, να φέρουμε παραδείγματα από την ιστορία. Μπορεί να δείχνει σε ηρωισμό, μπορεί να μην δείχνει. Ξέρεις, σε ηρωισμό τότε στη Μήλο. Ήρθαν οι Αθηναίοι και τους είπαν ότι κοιτάξτε να δείτε, είσαστε μαζί μας εναντίον μας. Αυτοί αποφάσισαν να δείξουν ότι εμείς είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν υπάρχει ανεξάρτητοι, λένε οι Αθηναίοι. Είστε μαζί μας ή είστε εναντίον μας. Αποφασίστε. Αν είστε ανεξάρτητοι, είστε εναντίον μας. Αυτοί αποφάσισαν να είναι ανεξάρτητοι. Και η Αθήνα έκανε μια από τις μεγαλύτερες σφαγές. Μια ντροπή, ας πούμε, για τον πολίτευμα, για την Αθήνα, για την αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία, ήταν η σφαγή των Διλήμων. Αυτοί οι άνθρωποι έδειξαν έναν ηρωισμό παρά τις πιέσεις που είχαν και αποφάσισαν τότε με ένα δημοψήφισμα της εποχής εκείνης, με μια συνέλευση. Αυτό. Βεβαίως, όταν πιέζεσαι, δυσκολεύεσαι. Αν έχετε εσείς κανένα προτείνετε, έχετε κάποια άλλη λύση. Όχι, άλλο δημοψήφισμα. Δηλαδή, αν ο λαός δεν έχει το δημοψήφισμα, τότε ποιος όχι, με ποιο τρόπο. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο, δυστυχώς. Αυτό έχουμε. Εάν δεν έχουμε το δημοψήφισμα, δεν έχουμε τίποτα. Δηλαδή, αν και με το δημοψήφισμα δεν μπορούμε, οι πολίτες είναι πιεσμένοι, βιάζονται και δεν μπορούν να αποφασίσουν, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος τρόπος. Και πάμε στο δημοψήφισμα του Δικαιωτικού Συλλόγου. Τι γίνεται τώρα με το Δικαιωτικό Συλλόγο και με όλα τα συνδικαλισμό στην Ελλάδα. Τι γινόταν μέχρι τώρα. Γινόταν ότι οι εργατοπατέρες, οι συνδικαλιστοπατέρες αποφάσισαν για τον οργανισμό όλου. Ή γινόντουσαν γενικές συνελεύσεις, παροδία πολλές φορές, όπου άσχετοι άνθρωποι έμπαιναν μέσα οι μικρές μειοψηφίες και έκαναν κουμάντο σε όλους. Γιατί δεν μπορούσε ο κόσμος να δεν πήγαιναν στις γενικές συνελεύσεις, ή αν πήγαιναν δεν άντεχαν αυτή την κατάσταση. Άνθρωποι άσχετοι να τους ασκούν βία, καθώς ξέρουμε από τα πανεπιστήμια πολλές φορές και αλλού ότι ασκούν ακόμα και βία σε αυτές τις συνελεύσεις. Ή δεν είναι και κανείς ποιος πάει και ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει σε αυτές τις γενικές συνελεύσεις, που κρατούσαν πάρα πολλές ώρες όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα, να γίνει λοιπόν ένα δημοψήφισμα, να αποφανθώ εγώ ή όλοι οι δικηγόροι της χώρας, για μένα είναι πρόοδος. Είναι επιτυχία. Τι θα αποτέλεσμα αυτό το δημοψήφισμα, δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αλλά είναι οπωσδήποτε πολύ καλύτερο από το να αποφασίσουν αυτοί οι λίγοι κάθε φορά. Θα σπάσει αυτό το κομματικό καθεστώς, θα σπάσουν αυτοί όλοι οι γράμμοι για αυτού που ενημέρωται αυτού του χώρου και θα αποφαθούν όλοι οι δικηγόροι. Ή όλοι κάθε φορά αυτοί που ή στον Δήμο Αμαρουσίου, αν είναι ένα τοπικό δημοψήφισμα, είναι πολύ καλύτερο από το να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι πιο δημοκρατικό. Αν αποδεχόμαστε τη δημοκρατία, αυτό είναι. Εγώ επικροτώ, εσείς θα με κατηγορήσετε πιθανότητα πολύ από εδώ, αλλά εγώ θα σας πω ευθέως ότι επικροτώ απολύτως και την άποψη του πριν κάνει Φορτσάκη, ο οποίος είπε να γίνονται ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα στους φοιτητικούς συλλόγους. Γιατί εγώ έζησα εκεί μέσα. Έζησα τι είχα πει
Δεν είναι δημοκρατία αυτό. Ούτε είναι εξουσία, ούτε είναι πραγματική εξουσία. Τίποτα δεν είναι. Είναι η αληθινή αθλειότητα και η κομματοκρατία μέσα στα πανεπιστήμια που διέλυσε το θετικό κίνημα. Δεν μπορεί αυτό να το πακτήσουμε με τη δημοκρατία. Αυτή τώρα που ακούστηκε να του λέει, να προτείνει ο άλλο ή ο πρωτεύουσα ψηφίου, είναι για να αρκετά αυτή και να καταλάβει και να αρνούνται. Τι αρνούνται δηλαδή, το να αποφασίζουν οι ειδικοί. Ποιο μπορεί να αποφασίσει του ειδικοί, τι. Ο καθένα έχει μια ψήφο. Σωστό. Αλλά αποφασίζει ο Φορτσάκης για τους φοιτητές. Όχι ο Φορτσάκης. Καθίστε τώρα. Ο Φορτσάκης δεν έχει καμία δουλειά να προτείνει αυτό που πρότεινε. Ας δούμε πρώτα που χέρι τον πληρώνουν, από πού τον πληρώνουν και πώς τον πληρώνουν και πώς βγήκε εκεί, που βγήκε και μετά τα βλέπουμε. Συμφωνώ. Ένα αυτό. Αλλά δεν έχει και ο οποιοσδήποτε πολίτης να προτείνει να γίνονται ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα στα πανεπιστήμια ή οπουδήποτε αλλού. Δεν έχουν εκπροσώπους οι φοιτητές. Άμα περιμένω εγώ από τους εκπρόσωπους των φοιτητών να πολύ ωραία. Χρειαζόμαστε πατερούλιδες αυτού του τύπου τη δημοκρατία. Πατερούλιδες. Οι φοιτητές. Σωστά. Τι είναι πατερούλιδες. Σωστό. Άρα οι φοιτητές, όπως οι δικηγόροι, πρέπει να σηκωθούν και να απαλλαγούν από τη δικηγοροπατέρα, εάν πιθανώς υπάρχουν. Οι εργαζόμενοι στον χώρο μου από τους αντίστοιχους και οι φοιτητές οφείλουν και πρέπει να απαλλαγούν κομματοπατέρες και το πατέρες ό,τι θέλει. Αλλά να βάλω το Φορτσάκι εγκάθετο της κυβέρνησης να πει πώς θα ψηφίζουν οι φοιτητές, εμένα γιατί μου ακούγεται λίγο μαλάκα. Μην το χαρακτηρίσω. Εγώ κρίνω την πρόταση. Μπορεί να την έκανε οποιοδήποτε. Εγώ θα το πω κι αλλιώς. Εγώ κρίνω το πώς ένας άνθρωπος ο οποίος δεν διακρίνεται για τις δημοκρατικές του ευαισθησίες έρχεται να πουλήσει δημοκρατία. Και πώς άνθρωποι όπως εμείς εδώ, οι οποίοι ενδιαφερόμαστε για τη δημοκρατία, πέφτουμε να τσιμπήσουμε στο όνομα του όποιου προβλήματος έχουμε μπροστά μας ή οτιδήποτε γυαλίζει για να μας φανεί χρυσός. Εδώ πέρα, εδώ κοιτάξτε, ο Φορτσάκης είναι μια ειδική περίπτωση. Ο Φορτσάκης είναι μια ειδική περίπτωση. Οι φοιτητικοί σύλλογοι δεν είναι ό,τι υγιέστερο. Στη χώρα δεν θεωρώ ότι υπάρχει κανένα συλλογικό όργανο αυτή τη στιγμή στη χώρα που δεν έχει διαφθαρή κοντράκι. Έτσι. Και μόνο όμως το γεγονός ότι οποιαδήποτε κίνηση των φοιτητών χτυπιέται με τα μάτια, με τον τρόπο που χτυπήθηκε προχτές. Και μόνο αυτό, από μόνο του, κάτι δείχνει. Και επειδή τα μάτια, εν πάση περιπτώσει, σήμερα στη χώρα είναι αλότρια δυναμική. Ποιοι τους βάζουν, γιατί τους βάζουν και γιατί στηρίζουν Φορτσάκι. Δεν μπορεί να έχω, εγώ που είμαι με τη δημοκρατία, να είμαι ταυτόχρονα και με τα μάτια και με το Φορτσάκι. Κάτι δεν πάει καλά. Δεν σημαίνει ότι είμαι κατά ανάγκη με όποιον χτυπάνε τα μάτια ότι έχει δίκιο, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είμαι με τα μάτια. Εγώ σα λέω, αφήστε το Φορτσάκι, ξεχάστε. Ένα τρόπο υπάρχει εδώ πέρα να χτυπήσουμε το κομματικό, την κομματοκρατία και αυτή την αθλειότητα. Σε όλα τα επίπεδα. Σε επίπεδο συνδικαλιστικό ή σε επίπεδο δημοσιογραφικό ή σε επίπεδο αυτό. Να αποφασίζει περισσότερο ο λαός. Ωραία. Αν το έχουμε αυτό, όταν μας το δίνουν αυτό, πρέπει να λέμε εμείς όχι να λέμε ναι, αλλά να λέμε και αλλού θέλουμε. Σωστά. Συγγνώμη λίγο, επειδή έθεσα εγώ το θέμα, μια διευκρίνηση να κάνω. Εγώ βασικά το έθεσα έτσι για να συγκρίνω την κουβέντα λίγο το θέμα. Να πω και να κλείσω εγώ το εξής, ότι δεν μπορεί κάποιος να είναι κατά των δημοψηφισμάτων. Απλά, άλλο να κάνεις δημοψηφισμάτα για ένα επιμέρους θέμα όπως είναι αυτό που μπορεί να θέσετε εδώ, αλλά είναι τελείως διαφορετικό για ένα θεμελιώδες. Όπως για παράδειγμα, για φαντάσου τώρα στις υπάρχουσες συνθήκες να έρθουν για να βγάλουν δημοψήφισμα για το αν θέλουμε ευρώ ή εθνικό νόμισμα. Και πατήσαμε να πούμε για αυτό. Θα πάμε 500 χρόνια πίσω. Εκεί θέλω λοιπόν να πω το εξής, ότι ναι, καλό είναι να βρουν τα δημοψηφίσματα, αλλά από εκεί και μετά, ποιες είναι αυτές οι εγγυήσεις και οι θεσμοί που θα εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο ότι σε αυτό το δημοψήφισμα που θα μπει στις υπάρχουσες συνθήκες πραγματικά η βούληση του λαού θα πει που θα έπρεπε. Και ποιος θα βάλει το δημοψήφισμα. Αυτό θα είναι πολύ ενδιαφέροντα που λέτε. Γιατί ποιο βάζει τι ερωτήσει του δημοψηφίσματο. Δεύτερον, υπό ποιε συνθήκε διεξάγεται. Δηλαδή, γνωρίζουμε ότι στην Ελβετία, για παράδειγμα, κάνει και θα τα πούμε ίσω αν μα δοθεί ευκαιρία για την επόμενη φορά. Παράδειγμα στην Ελβετία, γνωρίζουμε ότι ο πολίτη, όταν γίνεται ένα δημοψήφισμα, παίρνει ένα βιβλιαράκι που λέει τι λένε αυτοί που υποστηρίζουν τον νόμο, τι λένε αυτοί που λένε τη κατάντησή του. Και έρχεται να κρίνει. Άρα οι συνθήκε. Δηλαδή, πρώτον, οι συνθήκες με τις οποίες θα προμηθεί ένα δημοψήφισμα. Δεν είναι άντε εγώ αποφασίζω, εγώ κατοχυρώνω το δημοψήφισμα με λαϊκή πρωτοβουλία και φτάνει αυτό.
Δεν φτάνει. Πρέπει να φτιάξω τέτοιες συνθήκες που πρώτον όλες οι προτάσεις να έρχονται στην κρίση του λαού, όχι κάποιες. Να φτιάξω μια διαφανή διαδικασία που ο καθένας να μπορεί να καταθέτει την πρότασή του και να λαμβάνει γνώση το σύνολο του λαού για αυτή. Δεύτερον, να γίνεται συζήτηση και διάλογο σοβαρός επ' αυτής της πρότασης, ώστε πραγματικά ο καθένας να μπορεί να κρίνει νυφάλια ποια είναι τα επιχειρήματα των μεν και των δε. Και τρίτον, αυτό όλο να γίνεται με συνθήκες συγχωρίας. Δηλαδή όλοι να έχουν να ακούγονται το ίδιο. Αυτό θα πει στα αγορεύουν και να ακούγονται το ίδιο. Δευτερός, είναι πάρα πολύ σοβαρά όλα αυτά τα θέματα. Δεν είναι απλά κατοχυρώνουμε ένα δημοψήφισμα. Είναι το πρώτο, αλλά δεν είναι το τελευταίο. Είναι πάρα πολλά στάδια. Συμφωνώ μαζί σας πολύ. Είναι πάρα πολύ σοβαρά. Να πω κάτι τη διαδικασία. Επειδή αυτό το θέμα θα το πούμε δεν αναλώνεται μέσα στι 5.30 ώρα το βράδυ τώρα. Α, ναι. Θα πρότεινα στο Δήμο, στο ΕΠΑΜ, να οργανώσει μια μελλοντική συζήτηση εκτός από το θέμα της επόμενης συζήτησης που θα είναι η θεματική αναθεώρηση που έρχεται, από όλο το δημοσιογράφο. Οπότε ο καθένας να έρθει σε κάποιος πιο δυσκατασταλαμένος πόλη, δηλαδή να μην είναι. Να μην είναι κάτι που συζητάμε τώρα, μια και το έφερε ο λόγο αυτή τη μισή ώρα. Υπάρχει μια ομάδα ρεφερέντων που ορκίζει, αν του ξέρετε, είναι. Η οποία έκανε την προκάμενη να γίνει ουσιαστική συζήτηση. Από εμά, εδώ, συνεννοηθερόμαστε. Ωραία, δεν το θέλω αυτό. Ήθελα να πει κάτι άλλο, Γιώργο. Θέλω να σα ευχαριστήσω. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ για την φιλοξενία.